Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μας γύρισες, ρε Χιλιτίδη, σε ρυθμούς ωραίους δεκαετίες άλλες. Ε, γιατρέ, ρε Χατζινάκο, είναι δεκαετία πότε, 80 δεν είναι. 90. Α, 90 είναι, ναι, 90. Αχ, τι ωραία ήταν τότε, το Πασόκ είχε τη λάμψη του ακόμα. Θα ξεθόριαζε σιγά σιγά. Ξεθόριαζε. Όχι. Είχε ακόμα καλό. Μέχρι 96 εκεί συνέβη. 96 εκεί, ναι, βέβαια. Και μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες καλά πήγε Πασοκάρα. Ε, καλά δεν πήγε. Χρηματιστήριο, τα λοιπά, Ολυμπιακοί αγώνες. Και είναι οι βλάκες που χάσαν τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο. Εντάξει. Φταίει το Πασόκ που οι βλάκες χάσαν τα λεφτά στο χρηματιστήριο. Ο Τζόγος έχει ρίσκο. Του έλεγε η Αλφα Μπανκ, η Euro Bank, ξέρω εγώ. Πάρτε δάνεια. Πάρτε δάνεια, οι άνθρωποι ήθελαν να δώσουν δάνεια. Και εμένα με λέγανε. Λέω δεν θέλω. Μα γιατί δεν θέλεις. Μα δεν θέλω, λέω. Μα γιατί δεν θέλεις. Γιατί μπορεί μετά από ένα χρόνο να είμαι άνεργος. Άντε καλά που θα είσαι άνεργος. Μπορεί μετά από ένα χρόνο να σταματήσουν οι δουλειές. Μπορεί να γίνει πόλεμος. Μπορεί και για δύο. Άντε καλέ. Έρχεται ο άλλος, λέει, θα σε κάνω, λέει, μια ασφάλεια ζωής. Πριν από 25 χρόνια, σε 30 χρόνια θα πάρεις, λέει, 30 εκατομμύρια δραχμές. Τι θα αγοράζεις, λέω, με αυτά τα 30 εκατομμύρια. Θα αγοράζεις μια BMW 316 ή για διαμέρισμα, ξέρω εγώ, 150 τετραγωνικών. Λέει, αυτό δεν μπορώ, λέει, να στο εγγύθω. Ή θα πηδήξεις τη Ρωσίδα δύο βραδιές στο Hilton. Λέει, αυτό δεν μπορώ, λέει, να στο πω, λέει, να στο εγγύθω. Και τότε τι είδε με πουλήσεις, λέει, καραγκιόζεις, του λέω, αφού δεν ξέρεις να το εγγύθεις. Λέει, θα πάρεις, τι θα αξίζουν, τι θα αγοράζεις με αυτό. Μπορείς να μου το εγγυηθείς ότι μπορώ να αγοράζω. Λέει, πες μου, λέει, να σε εγγυηθώ. Ωραία, λέω. Θέλω, λέω, την 320 την κουπέ. Να πάρω. Βγάζει, λέω, αλλιώς θα σε πρίξω. Λέει, μα δεν ξέρω, λέει. Κατάλαβες, γιατρέ. Οι πωλήσεις είναι καλές και το πλασάρισμα είναι καλό. Έτσι. Ναι, κύριε Χατζινάκο, εσύ που είσαι εκεί, ψάχνει τα στοιχήματα να πούμε. Τι. Τώρα λίγο. Ναι, για πες. Αυτό χαζεύω λίγο, κοιτάζω. Χαζεύω. Ναι, καλά πας. Τις αποδόσεις. Σ' άκουσα χθες το Σάββατο να πούμε, που βγήκε στην εκπομπή. Ωραία. Ισορροπημένα πήγαμε αυτές τις μέρες. Ναι. Περίπου μία ή άλλη πήγαμε. Ναι. Γύρω διαμαρτυρήθηκε ο Κόκκινος μετά στο Off the Record. Μου λέει καλά, δεν μπορούσε να βγει στο Κουλιανό. Λέει, σε μένα λέει ήταν να βγει. Ό,τι με είπανε εμένα. Σε μένα λέει βρήκε να τον βγάλει, δεν πούμε. Γιατί άσχημη ώρα είναι 7 η ώρα, ρε φίλε, να πει για στοίχημα. Ε. Άσχημη ώρα είναι 7 η ώρα. Ξέρω, ρε, έτσι, ο αρχηγός λέει τι, μου τον κοπάνισες, λέει, εδώ πέρα. Εγώ λέω δεν τον έφερα, λέω, είναι ο αρχηγός, λέει, από πάνω, εγώ είμαι ο κλητήρας. Μάλιστα. Κλητήρας δεν είμαι. Αρχηγός, ποτέ δεν ήμουν. Ήμουν αρχηγός ποτέ σε τίποτα. Σε αγώνα, σε... Αυτό δεν το γνωρίζεις. Στο σπίτι σου δεν ξέρω ποιος έχει την αρχική θέση. Δεν έχω. Μα για να γίνεις αρχηγός πρέπει να έχεις αρχή. Εγώ δεν έχω ούτε αρχή ούτε τέλος, θα πούμε. Τι αρχηγός να γίνω. Αρχηγός. Οπότε μην με κολλάτε να πούμε, εγώ δεν είμαι αρχηγός, οι άλλοι είναι αρχηγοί, εγώ είμαι υπάλληλος εδώ. Ένα απλό έτσι, γρανάζι που γυρνάει τη μηχανή, ένα από τα γρανάζια, έτσι δεν είναι, ρε γιατρέ, αυτό δεν είναι το σωστό.
9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Τι μας έβαλες να δούμε, ρε, επανάληψη τις οικογενειακές ιστορίες. Κάτσε να δούμε εδώ την Μπαρτσελόνα με την Τσέλσι. Τι να δούμε. Τι να δούμε. Το σόου του Μέση. Έχω ένα μεγάλο ωραίο σχόλιο από τον Κλοπ. Να τον ακούσουμε. Πέστε ρε ότι ο Κόντε έκανε βιαστικό διάβασμα παιχνιδιού γιατί πρώτον έβαλε σε 3-4-3 ένα βαρύ φορ το Ζιρού ανάμεσα σε δύο ψηλούς αμυντικούς και δυνατούς στις μονομαχίες. Πικέ και Ουμπτιτή. Ουμπτιτή ήταν αργός επάνω στον αργό, λέει εδώ. Ουμπτιτή. Αντί του Γρήγορου με περιφερειακή κίνηση Μωράτα και δεύτερον έβαλε τον Αζάρ σε άχαρο ρόλο πλαγιοκοπώντας αντί να το βάλει σε ελεύθερο ρόλο στο κέντρο ρίχνοντας τον πάνω στα αργά αμυντικά χαφ της Μπαρτσελόνα. Βλέπει δύο επιθετικά λάθη του Κόντε. Γιατί σήμερα από ό,τι είδαμε, από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι μελέτησες και εγώ άκουσα και τα λοιπά, ήταν ευάλωτη αμυντικά η Μπαρτσελόνα. Και με μια άλλη προσέγγιση, ας πούμε, θα μπορούσε τουλάχιστον να προηγηθεί. Δεν τη δώσα πέναλτι και δύο δοκάρια. Γενικά πίσω ήταν ένα θέμα, να πούμε. Πέναλτι πού? Διαμαρτύρεται για πέναλτι. Έκανε βουτιά ο Μάρκος Αλόνσο. Βουτιά έκανε. Βουτιά, αφού του χάρη. Τι έκανε, βουτιά έκανε. Εντάξει, αφού έκανε βουτιά, εντάξει. Δεν έτσι, αλλά βουτιά, ναι. Λέγει γιατρέ. Βουτιά, πολύ εύκολο πέσει. Ναι, δεν υπάρχει πέσει. Ναι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο το συγκεκριμένο είναι ιδιαίτερο, είναι ο μεγαλύτερο αγωνιστικό χώρο τη γη. 110 πόσο είναι, 120x82. 82, ναι. Εντάξει, όταν ο Μέση έχει κέφια, έχει το τρίτο παιδί, καταλαβαίνει ότι είναι ένα άνθρωπο που καταργεί την έννοια ομαδικό σπορ. Ναι. Δηλαδή είναι καταλυτικό παράγοντα στο να γύρει την πλάστικα υπέρ μια ομάδα μόνο με την απόδοσή του. Ναι. Είχε κέφια, έκανε πολύ νωρί το 1-0, νομίζω ότι εκεί τελειώνουν όλα. Όταν μπαίνει και δεν αντιλαμβάνει, αλλάζει η θήκη του παιχνιδιού και είναι η Μπαρσελόνα μπροστά. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Πώς θα ανοίξει, πώς θα ανέβει, τι χώρο μια δεύτερη αφήσεις. Μαγική ενέργεια, μια ωραία σύστο στον Τεμπελέ, 2-0 στο 20. Κύριε εσύ γιατρέ, ανοίγεσαι. Έχει 1-1. Πρέπει να προηγηθεί. Το τρως όμως. Πρέπει να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ. Το τρως όμως. Εκεί είσαι στην Μπαρσελόνα, πάνω βρει χώρα, θα σε δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, τι κάνει δηλαδή. Το δεύτερο γκολ είναι μια προσέγγιση που δεν την περιμέναμε από τον Κόντε. Ψηλά όλοι στην αντεπίθεση 2-0 νωρί. Εκεί τι κάνεις, κάνεις διαχείριση. Έφαγα το 1-0 στο 15 και βγαίνω αμέσως με παραγωγικό ποδόσφαιρο. Ανεβάζω τον Αλόνσο και τον Άλμπερτ. Περιμένεις να. Και τους άλλους μπροστά και βγαίνω. Εντάξει, το 1-0, το 1-0, ναι. ένα σκορ που αν το κρατήσει μέχρι το 75 σε κρατάει ζωντανό στο παιχνίδι της πρόκρισης. Αυτό λέω. Εντάξει, εκεί δεν ξέρω. Ίσως να μην έχει τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει ναι. η Τσέλσι και να κάνει μια βιαστική. Συγγνώμη, άμα καθόταν πίσω η Τσέλσι. Θα έκανε η Μπαρσελόνα, ας πούμε, το full παιχνίδι να την πετάξει δεύτερο και τρίτο γκολ. Δεν έπρεπε να την κοιμήσει. Δηλαδή το να πάρω το ρίσκο από την αρχή, από το πρώτο γκολ που τρώω, ανάμεσα στα θηρία, ανάμεσα σε ένα μέση που αύριο η χώρα με διαλύσει. Πώς είναι. Πες ρε Κωστή, γιατί μόνο εσύ είσαι κάκαλα εκεί στο Τουρκοράδιο. Τι πέρασε ο Δόνης από τον Άγιο Ιβάν, όπως πάνε τον παρομοιάσουν. Δεν τα πέρασε ο. Πώς το λένε, δεν τα πέρασε ο Δόνης από τον Ιβάν. Ο Δόνης τα πέρασε από τον Γκαρσία. Και ο Ιβάν ήταν μαθητούδι ακόμα. Α, εννοείς για τα λεφτά τα οποία τα πήγαν στα δικαστήρια. Ήταν μια από τις εξαιρέσεις όπου εγώ είχα πάρει το μέρος οπωσδήποτε του Δόνη γιατί στη διαμάχη μαλώνω εγώ με σένα. Δεν μπορεί να φταίμε και δυο. Κάποιος από τους δυο φταίει. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Φταίει ένας από τους δυο. Εσύ που είσαι τρίτος παρατηρητής πρέπει να πάρεις θέση. Έτσι δεν είναι το σωστό. Εγώ τότε πήρα τη θέση του Δόνη έναντι του Γκαρσία, αλλά δεν έβαλα στο παιχνίδι τον Ιβάν γιατί ήταν νεοσός. Πρώτους τρεις μήνες, τέσσερις. Και ιδέα από μπάλα τότε. Τώρα έβαλε μυαλό, ο γιος του έμαθε μπάλα, τσέκαρα εγώ, ο Ιβάν δεν. Ο γιος ξέρει. Εντάξει. Κάτι έμαθε. Έτσι, οπότε να γυρίσουμε στην Μπαρτσελόνα. Όσο συνεχίζει πάντω και πα στο Μακεδονία Παλά, δεν ξέρω τι άλλα δεινά μπορεί να προκαλέσει αυτή την ομάδα. Να πω γιατί. Πήγε στην Μπουτίκ, γίνανε αυτά με τον Ολυμπιακό. Πήγε στο Μακεδονία Παλά, έγιναν αυτά με την ΑΕΚ. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλα. Αυτό στο μαγαζί σου την Παρασκευή στο καραόκι. Έπαθε τίποτα. Δεν ξέρω, εμεί έχουμε αντισώματα φαίνεται. Επειδή συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετού μήνε, έχουμε αποκτήσει αντισώματα. Έχω αποκτήσει. Ναι, έχω αποκτήσει. Φυλάγεστε δηλαδή. Φυλάγουμε, δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό. Φυλάγεστε. Ναι, είμαστε. Πάντω η αλήθεια είναι, Κώστα, εδώ και τρει μέρε δυστυχώ το πάω κάτι δεν το έχει κουμπίσει κανεί ποδοσφαιρικά. Το τι έχει γίνει στον ασκημένο αγώνα. Θέλω να το πας, γιατρέ, γιατί ανάλυση ποδοσφαιρική δεν έκανε κανένα. Πραγματικά δηλαδή. Κανένα δεν έκανε ανάλυση. Και εγώ που πήγα να κάνω δεν με αφήσανε.
Λοιπόν. Μου είπα, τι ενδιαφέρουν όλα αυτά, λέει, ξέρω εγώ. Ξεκίνησα να λέω ένα μάτς, ένα το μάτς, ναι, το οποίο, ναι, δεν ξέρουμε ακόμα το σκορ. Ναι. Για να λέμε την αλήθεια, γιατί το φιλογόνα είναι λίγο περίεργο στην γραφή του. Το, ναι, το κύριο δεν το μέτρησε, το έχει κατακυρώσει, έχει γραφεί κανονικά. Όσον αφορά για το σκορ, μια παρέμβαση προτού προχωρήσει, γιατρέ, δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση αν το παιχνίδι συνεχιζότανε να συνεχιζόταν με 1-0. Ο Κομίνης το μέτρησε τον γκολ εκ του ασφαλούς, αφού ήταν στα αποδυτήρια και ήξερε το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Να μην τρελαθούμε και κουριδεύουμε τον κόσμο. Αυτό το 1-0 που κατοχυρώθηκε θεωρητικά στο φιλογόνα είναι αστείο και να γελάμε. Γιατί ο διαιτητής το ακύρωσε πεντακάθαρα με υπόδειξη την ώρα του παιχνιδιού, έστω και σε δευτερεύοντα χρόνο. Αλλά μετά που πήγε στο αποδυτήριο, αυτό το έκανε καθαρά για τα μάτια, για να χρυσώσει το χάπι λόγω της αναμενόμενης διακοπής που θα γινότανε. Ήταν άνευ ουσίας δηλαδή αυτό το 1-0. Δεν ξέρω αν το έχει πει κανένας αυτό στον κόσμο να το καταλάβει. Αυτό το 1-0 ήταν άνευ ουσίας, γι' αυτό και το κατοχύρωσε τον γκολ, έστω και στα αποδυτήρια. Συνέχισε. Πάτσε. Παρένθεση. Δύο γκολ από την κλειστή γωνία έφαγε αυτός. Και μάλιστα με το δεξί πόδι. Με το δεξί πόδι η πρώτη εκτέλεση. Ναι. Και τα δύο. Ναι. Και τα... στη γωνία. Και είναι μέση. Βλέπει. Πραγματικά είναι. Είναι μέση τώρα, όρθιο 1,97, 2,2,1. Δεν περιμένει ότι θα κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο Κουρτουά. Τον εφηδιάζει. Και με το δεξί πόδι. Που θεωρητικά δεν είναι το καλό του. Λοιπόν, να πάμε στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε μια πολύ συντηρητική προσέγγιση. Δηλαδή, αν τότε για από άλλο τον γκολ, θα έλεγε ότι δεν δικαιολογείται. Ναι, είναι μια ενέργεια, ναι, που δεν υπάρχει προσδοκία του. Το θέλει να το κάνει αυτό. Το θέλει, εννοείται. Είναι η θελημένη ενέργεια. Ήταν ο μόνος τρόπος να μπει γκολ από εκείνη τη γωνία. Μόνο κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα. Και με δεξί πόδι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Τεράστια ποδοσφαιρική ευθεία. Είδε ότι είναι παρτάλο ο τερματοφύλακα χαμηλά. Παρτάλο. Βολεϊμπολίστα δεν είναι. Χαμηλά σου λέει. Κοντά στα 2 μέτρα, 99 είναι. 1,99 που να σκύψει. Εδώ βλέπεις πως έχει ανάγνωση του χώρου ο Μέση. Ναι. Και πως πρέπει να την πάρει στον Ντεμπελέ. Έχει, ναι. Και φυσικά είναι πάσα και που δεν περιμένει κανένας ήταν αυτή, έτσι. Που δεν, ναι, περιμένει κανένας. Λες εσύ θα κάνει ή θα δώσει στον Ντεμπελέ. Ένας ακόμα παιχτάρας μπορεί να κάνει τέτοια πάσα. Ο μπακ της, ο Μαρσέλο. Μαρσέλο. Ναι. Ο Μαρσέλο τέτοια πάσα έχει κάνει. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς πρόσφατα τον είδα. Βοήθησέ με. Τον έχει δει, κοίταξε. Γυρίζει το κεφάλι δεξιά. Ενώ έχει την μπάλα στα πόδια. Γυρίζει το κεφάλι δεξιά, κάνει κίνηση ο άλλος, ναι, παίρνει τον στόπερ και δημιουργείται κενός χώρος. Πάρτο στην άλλη γωνία, Παρτάλο. 2-0. Κύρια Παρτάλο. Εντάξει. Κύρια Παρτάλο. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Μέση. Βλέπουμε αυτό το ποδοσφαιριστή. Ναι, άμα ο Μέση σταματήσει και ο Ρονάλντο, ας πούμε, τι θα γίνει. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα. Δεν είναι, νομίζω, να ξαφνιστεί. Ο Ντιμπάλα δεν είναι τέτοια ποιότητα. Είναι ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν έχει την ευστροφία που έχει ο Μέση. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι πραγματικά λες και έχει μάτια παντού. Ναι, ρε φίλε. Έχει αντίληψη του χώρου, το τι γίνεται. Τρομερό. Φεράρι, να πούμε, είναι ο Μέση. Ο Μέση είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ο άλλο είναι ένα Ford Mustang, είναι. Εντάξει. Ford Mustang. Εντάξει, και το καλό με το Μέση είναι ότι δεν επηρεάζεται από τι κακέ του εμφανίσει. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, έλεγαν, γιατί δεν έχει σκοράρει με την Τζέλση. Ήρθαν τα δύο μάτσα αυτά. Τρία γκολάκια στην συγκεκριμένη μικρή αγγλική ομάδα. Εδώ φαίνεται και διαφορά τεράστια και από το χθεσινό, θέλω να πω. Premier League και Πριμέρα. Oh. Είναι χαοτική η διαφορά. Oh, 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 oh. Η Σεβίλη πιστοποίησε για ποιο λόγο η Πριμέρα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στη γη και παίζεται και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Χωρίς να κοστίζει και τόσο ακριβά όσο η Premier League. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι κάνει μεταγραφές 100 εκατομμυρίων ευρώ για ένα Pogba, όπου το μόνο που βλέπεις στην United είναι να αλλάζει κουρέματα, τίποτα άλλο. Στα χάφε. Εντάξει. Ναι. Ένα παροχημένο Μουρίνιο. Μια ξεθοριασμένη United. Κάποιο πρόβλημα υγείας έχει αυτή, έχει. Ζάχαρο έχει. Ο Πογκμπά. Ποιο Πογκμπά, Μουρίνι. Αυτό το γνωρίζω. Πολύ έτσι μπαλθακό τον βλέπω. Πολύ. Χωρίς να. Πού το. Α, το στείλω μήνυμα. Τον κάνω αυτό και δεν. Το στείλω μήνυμα στο κινητό. Καφέ. Θα πιούμε. Θα πιούμε. Ερωτηματικό. Εισαγωγή συμβόλου χαρακτήρας. Ερωτηματικό. Αποστολή προς φύλακα Παναγιώτης. Τώρα που κάνεις αυτό το διάλειμμα, να πω κανένα μπασκετάκι εδώ πέρα, ναι, που πες, περιμένει πες, ο κόσμος. Πες. Ά, και πάμε πες. Λοιπόν, Ευρωλίγα καθαρά τα προγνωστικά μας, μιας και ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουμε. Δεν θα έχουμε μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, δεν ξέρουμε πότε στην Ελλάδα είσαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πού είσαι, σε ποια. Έχεις πάνω από 50% στα στοιχήματα. 18 στα 25 μας. Έχει 18 στα 25. Να τη φάση. Λοιπόν, πάμε. Μπάμπερ Καφές. Λοιπόν, είμαστε ένα παιχνίδι κατά
γενικά διάφορα από τις δύο ομάδες, αποκλεισμένες και οι δύο. Ναι. Αλλά θα πάμε με τον Άσο με εναλλακτικό handicap 2,5 με την Μπάμπερκ. Ναι. Είναι πολύ πιο φιλότιμη η ομάδα και ιδίως στην έδρα της, ένα πάντα γεμάτο γήπεδο. Ναι. Είναι πολύ πιο φιλότιμη η ομάδα από την ΕΦΕΣ, η οποία έχει καταθέσει τα όπλα εδώ και πολλές αγωνιστικές. Ναι. Καθαρά λόγω φιλοσοφίας ομάδας που η Μπάμπερ χτυπάει όλα τα παιχνίδια και είναι φιλότιμη ομάδα, πάμε με τη γηπεδούχο και μείον 2,5, 1,62 απόδοση. Λοιπόν, Μπασκόνια Ζαλγκύρης. Ένα μάτς με πάρα πολύ μεγάλη σκοπιμότητα ζωής και θανάτου, θα λέγαμε. Ιδίως για τη γηπεδούχο Μπασκόνια, η οποία παίζει από τα τελευταία της χαρτιά για είσοδο στην οκτάδα. Αύριο είναι αυτό. Είναι αύριο. Αύριο, ναι. Λοιπόν, γενικά το διήμερο είναι τα παιχνίδια, αλλά είναι αύριο όλα τα παιχνίδια. Αυτά είναι αύριο, ωραία, ναι. Λοιπόν. Ναι. Θα πάω με τη γηπεδούχο Μπασκόνια και εναλλακτικό επίσης handicap μείον 2,5 και 1,62 απόδοση. Πόσα μάτσα λοιπόν, έχει. Άλλα δύο παιχνίδια. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και τα... ολοκληρώνουμε ας, μετά. Όλα μαζί, τα λέμε όλα μαζί. Okay. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 2310-201-202. Custom design, premium car styling. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν σε Excel. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε Excel τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε Excel και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, λοιπόν ολοκληρώσουμε... ολοκλήρωσε να πεις από την αρχή. Καταρχήν να υπενθυμίσουμε τι είπαμε στην αρχή. Μπάμπερκ με μείον 2,5 εναλλακτικό handicap με την ΕΦΕΣ στην έδρα της. Μπασκόνια με μείον 2,5 εναλλακτικό handicap με τις Ζαλγκύρες στην έδρα της. Και τα δύο είναι στο 1,60 με 1,65 ανάλογα την εταιρεία που θέλετε να στοιχηματίσετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια. Ένα μάτς που θεωρητικά είναι το τελευταίο χαρτί για την είσοδο στην οκτάδα, κυρίως του Ερυθρό Αστέρα. Ένα παιχνίδι που το αναμένω αρκετά σφιχτό. Το 157,5 το θεωρώ αρκετά ψηλό. Οπότε το βλέπω για άντερ αυτό το παιχνίδι. Στο άντερ 157,5 λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια. Και τέλος, άντερ 154,5 βλέπω το Μάλαγα Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι με τεράστια σκοπιμότητα. Η Μάλαγα παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά για είσοδο στην οκτάδα. Και ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι
των τεσσάρων, της τέταρτης κυρίως προνομιούχου θέσης, για να πάει με πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Ευρωλίγκα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σκοπιμότητα το παιχνίδι, γι' αυτό και προβλέπω ένα σχετικά χαμηλό σκορ. Αυτά. Λοιπόν, γιατρέ, να πιάσουμε και κάναμε ανάλυση το Πάο Κάικ στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θα μας πεις για τον γκολ τι λέει ο κανονισμός εκεί που διαβάσαμε. Λοιπόν, πρώτον και δεύτερον, να σε ρωτήσω μετά και να μου πει και ο κόσμος, γιατί εμείς όταν ήρθε ο Σαββίδης είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι το όχημα, και επειδή οι Αμερικάνοι δεν αφήνουν να πούμε τέτοιες επενδύσεις χρόνια τώρα, και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει μπαστούνια ο Σαββίδης, και τα βρήκε, και ο ΠΑΟΚ μην την πληρώσει σαν το όχημα και την πληρώσει ο ΠΑΟΚ τελικά. Κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή. Και το 80% που έβαλε ο Μπούζος το μεσημέρι, σωστό πώς το λένε, γκάλοπ, πιστεύετε ότι είναι ποδοσφαιρικό ή πολιτικό το θέμα? Και τα 80% το πιάσανε και είπα ότι είναι πολιτικό το θέμα. Είναι η, η ουσία είναι ότι ο Σαββίδης το πήγαινε μέχρι τώρα το έργο ιδανικά για να μπορέσει να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και το χασιτού, αλλά τον περιμένανε ανά πάσα στιγμή, εννοείται αυτό, και τον περιμένανε για πολλούς λόγους, και ποδοσφαιρικούς θες και πολιτικούς θες και οικονομικούς θες, τον περιμένανε στη γωνία. Δεν έπρεπε να δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Έκανε αυτό το λάθος. Δηλαδή. Μπράβο. Ναι. Ενώ δηλαδή κατάφερε, έγιναν οι δικαστικές αποφάσεις, πήρε τους βαθμούς πίσω στα μπαμ. Βγήκαν εισιτήρια εκεί που δεν το κατάλαβε κανένας, έκανε κινήσεις αστραπιές, κατάφερε ο ίδιος, δηλαδή ήταν αυτοκτονία αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήξερε ότι τον περιμένανε στη γωνία. Αυτοκαταστροφικό. Ακριβώς. Ενώ το πήγαινε τέλεια το έργο, έκανε μια ενέργεια η οποία ανέρεσε, ρε παιδί μου, ό,τι καλό έχει χτίσει μέχρι τώρα τον γκρέμισε. Ναι. Και τον περιμένανε στη γωνία. Δηλαδή αυτό το πράγμα το που γίνεται. Όμως. Το ήξερε ότι τον περιμένουν στη γωνία. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα σε πολλά επίπεδα. Αυτό. Εσύ τώρα. Πολιτικά που το, σαν ο παδός του Άρη, δεν ξέρω πώς, πολιτικά πώς το βλέπεις το θέμα? Πολιτικά πώς το βλέπω το θέμα, ήταν βούτυρο στο ψωμί για τη Νέα Δημοκρατία αυτό που έγινε. Ναι. Βούτυρο στο ψωμί ήταν. Γιατί σας λέει, ρε παιδιά, εσείς τα κάνατε εδώ πέρα με το ΣΥΡΙΖΑ έτσι συμμαχίες και ιστορίες, να δικαστήρια, να αποφάσεις, να το ένα, να το άλλο, έρχομαι εγώ τώρα, αυτό το πράγμα να το, σαν η Νέα Δημοκρατία θα το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι. Χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι, τη δώσαν έτοιμη τροφή. Έτοιμη τροφή. Γιατρέ. Βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, να ολοκληρώσω, πλέον δεν μπορεί να τον καλύψει πλέον τον Σαββίδη, και αναγκαστικά θα αποτραβηχτεί, γιατί θα έχει πολύ μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Τώρα δέχεται πιέσεις εκεί ο Βασιλιάδης, τι είναι εκεί πέρα τώρα που εκλέγεται κάτω, θα δεχτεί πιέσεις και είναι λογικό. Εκλέγεται κάτω. Βέβαια. Ναι. Και είναι λογικό τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ να φυλάξουν όσο γίνεται τον πισινό τους. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Λογική προσέγγιση. Γιατρέ, πάω ΚΑΕΚ. Λοιπόν, διόρυθμο 4-4-2 Χιμένες. 4-6-0 εγώ το θεωρώ, έτσι πως έπαιζε η ΑΕΚ. Εντάξει τώρα, δύο φορ δηλαδή, έχει. Δύο φορ στη θεωρία. Ο ένας έπαιζε πίσω θεωρητικά. Αραούχο Λιβάγια 4-6-0. Έτσι πως συμπεριφερόντουσαν και ο Λιβάγια και ο Αραούχο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γύρισαν πάρα πολύ πίσω με σκοπό να καταστρέφουν το οτιδήποτε. Δηλαδή και οι δύο ομάδες είχαν μια πολύ συντηρητική προσέγγιση εξ αρχής. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς στο πρώτο ημίχρονο, γιατρέ, είδε συντηρητική την ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, είχα πει στο Ραπτόπουλο, το Χιμένα θα είναι μάγκα, στο πρώτο διάστημα θα βγει να πιέσει ψηλά. Και η ΑΕΚ, στο πρώτο ημίχρονο βγήκε και πίεσε ψηλά. Είδε το Λιμνιό και τον Γκάνια στην 11η του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν μια τεράστια διαφοροποίηση. Έδειξε σεβασμό και εκτίμηση στον αντίπαλο, ο οποίο ήταν σε διεκδικήσει του πρωταθλήματο, και ο κύριο Γλουτσέσκου. Φάνηκε ότι η απώλεια του Γκάνια, έστω αυτό εδώ του Γκάνια, στην Τρίπολη του στέρισα τουλάχιστον ένα βαθμό εκεί. Οπότε άλλαξε την προσέγγιση του. Ναι. Αντί του Σακόφ είχε μέσα τον Γκάνιας, με σκοπό να είναι και αυτός πιο compact στη μεσομετική του λειτουργία. Αυτό λειτουργήσε ευεργετικά. Πρακτικά στο πρώτο μήχρονο δεν έγινε ουσιαστικά τίποτα, παρά μόνο μια φαντεζία ανόητη ενέργεια του Γαραούχο, όπου το ανάποδο ψαλίδι για μένα απλά δίνει θέαμα. Είναι μη ουσιαστική επιθετική ενέργεια και η μπάλα πήγε 10 μέτρα. Άμα κόλλαγε στο γάμα, θα καλά, ρε γιατρέ, περίμενε. Τι προλάβαινε να κάνει εκεί ο Αραούχο? Ερχόταν ο αμυντικός, έκανε ό,τι πιο ορθολογικό μπορούσε να κάνει και με το ταλέντο που έχει. Τι είναι αυτά που λες? Μέχρι να κοντρολάρει ο Αραούχο, δεν ερχόταν ο αμυντικός. Ο Αραούχο, το πόσο. Κοίταξε με. Χαμηλό ποδοσφαιρικό IQ έχει ως ποδοσφαιριστής, φάνηκε στο IQ Τρίπολη. Αυτά που λες τώρα είναι κολοκύθια, με συγχωρείς να πούμε. Ένας παίκτης ο οποίος λειτουργεί είναι καθαρά σεντερφορήσια ενέργεια από έναν παίκτη που λειτουργεί εστικτοδός. Εντυπωσιακή είναι, το κοντρόλ, μητράνο, εγώ λέω, δεν έχει καμία ποδοσφαιρική ουσία. Άμα περίμενε να στο πάρει την μπάλα, θα έπεφταν αμυντική πάνω του. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 2%.
Τι λες ρε σε. Στα 50 ψαλίδια μπαίνει το ένα. Όλη η γωνία ήταν ελεύθερη από εκεί. Άμα ήταν λίγο πιο αριστερά, ούτε... λίγο πιο δεξιά. Είναι μια ενέργεια που είναι τυφλή. Δεν βλέπει τέρμα, δεν βλέπει τίποτα. Πάει στην τύχη. Τι να σου πω τώρα για με μικρή επιφάνεια πάει στην τύχη χωρίς να έχει για μένα ήταν μια καθαρά σεντερφορίσια ενέργεια και το έκανα με σκοπό ότι δεν προλάβαινε μετά θα το προλάβαινε η αμυντική. Έστρα... Α, την κοντρολάριζε. Θα πέφταν πάνω του. Α, ναι. Μπράβο, δεν προλάβαινε να κάνει ήταν κάτι άλλο. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει μετά μπράβο, το λάθος του Κρέσπο. Άρα έχει κακή τοποθέτηση, κακή αντίληψη, ήταν πολλά. Θα έπεφτε ο Κρέσπο πάνω του και με πλάτη στην μπάλα, καληνύχτα ήταν λοιπόν, η φάση. Άμα κοντρόλαρε φάση την μπάλα. Η οποία δείχνει τη μεθοδολογία τη ΑΕΚ στο παιχνίδι. Και πιθανολογώ ότι αν υπήρχαν παίκτες τη ΑΕΚ στα 10 μέτρα, στα 7 μέτρα, στα 5 μέτρα, έστω 2. Θα μπορούσε να την κοντρολάρει. Μα δεν υπήρχε κανένα, ήταν η μοναδική του επιλογή. Αυτό λέω και προσέκει τη ΣΑΕΚ. Ναι. Ανάγκασε μια παρατραβηγμένη ενέργεια τον Αραούχο. Στη μία και μοναδική κυροσκοπική φάση, γιατί και δεν ήταν φάση παραγωγής. Το χειρότερο παιχνίδι τη καριέρα. Λοιπόν, στην ΑΕΚ φέτος. Η φιλοσοφία, η αγωνιστική τη ΣΑΕΚ φαίνεται στη φάση του 3. Όπου ο Λιβάγια τρέχει και προσπαθεί να εκμεύσει. Είναι και δεν είναι κίτρινη κάρτα του Μάτος. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει θέληση. Δίνει ο Κομίνης κίτρινη κάρτα στο Μάτος για επικίνδυνο παιχνίδι. Στο τρίτο λεπτό. Το Μάτος τώρα τον έχουν χαϊδέψει πολλοί οι διαιτητές. Το ξέρει αυτό η ΑΕΚ από το πρώτο παιχνίδι. Αγωνιές σε κάθε παιχνίδι. Και το σημαδεύουν. Ότι ο Κομίνης ήταν ο διαιτητής που ήταν στο τελικό κυπέλου. Ναι. Οπότε Μάτος μία δεν μπορεί να στιχαρίσω πάλι να έχουμε να με λένε όπως το τελικό κυπέλου. Για να φτάσουμε για μένα στην πιο κομβική φάση του αγώνα, στο ένατο λεπτό. Με την κίτρινη κάρτα του Μπακασέτα, που η αίσθησή μου είναι ότι ο Μάτος έχει πρόθεση όταν και προσγειώνεται στο στέρνο του παίκτη της ΑΕΚ. Εκεί δικαιολογείται γιατί δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να δίνονταν και απευθείας κόκκινη, αλλά έχει πολύ νοπεί την κίτρινη κάρτα για μια 50-50 φάση ο Κομίνης. Οπότε αποφασίζει ότι μάλλον δεν υπάρχει πρόθεση. Έχει πρόθεση τώρα. Θα δώσει. Έτσι όπως είναι ενέργεια, παιδιά, είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Πάει πάνω με τη σχάρα στο στέρνο του Μπακασέτα. Και εμένα έτσι μου δίνει την αίσθηση ότι έχει θέληση να το κάνει αυτό ο Μάτος. Και στέλνω ένα μήνυμα στον Κώστα εκείνο το λεπτό, το έχει κρατήσει νομίζω, ότι πρέπει να βγάλει τον νευρικό Μάτος γιατί πάει για αποβολή με τη συμπεριφορά του και να φέρει το Βιερίνια ως δεξί μπακ και τον Αζεβέδο αριστερό. Είχε χάσει το μυαλό του. Είχε χάσει το μυαλό του. Είναι, το συντηρητικό Λουτσέσκου, αυτά είναι extreme. Σπορ, extreme σπορ είναι αυτά. Αυτά είναι extreme σπορ. Σε ένα μάτς που κρίνεται το τίτλος, αυτά τα έκανε μόνο ένα τρελό. Οπότε πάμε σε ένα παιχνίδι πρώτο μηχρόνου που δεν έγινε ποτέ. Ναι. Ακύρωσε μια ομάδα την άλλη με το παιχνίδι της. 0-0 φυσιολογικότατο με δύο τελικές. Ένα του Μαουρίσιο έξω από την περιοχή, η οποία κόντραρε σε πολλά σώματα. Καλά, αυτά άστα. Πάμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε. Πάμε στην αλητεία της ΑΕΚ. Όχι αλητεία. Πάμε στην τακτική της στρατηγική της ΑΕΚ. Πώς να κάνει το παιχνίδι σκατά. Πώς θα πάρει. Προσπαθούσε να κόψει το ρυθμό, τον καθαρό χρόνο. Έτσι. Και το πέτυχε μέχρι το 75. Ναι. Δεν είναι θέμη του αυτό για την ΑΕΚ. Εφόσον βολεύεται με δύο αποτελέσματα να το κάνει. Ναι, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν ήρθε να πάρει αποτέλεσμα, ήρθε να κλέψει αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται από τη φιλοσοφία. Καλά, ρε, μένουν 5 αγωνιστικές για τον τίτλο. Θεωρητικά η ΑΕΚ ήταν στο μείον 2. Δεν θα κάνει τα πάντα όσο μπορούσε για να παίζει για δύο αποτελέσματα. Τι θα έρθει να παίξει μπάλα η ΑΕΚ τώρα σε ντούμπα. Θα έρθει ο σκοπός αγιάζει τα μέτα. Ήρθε να παίξει, να το κάνει το παιχνίδι. Μα δεν κακό. Την κατηγορεί κανείς την ΑΕΚ για τη σκοπιμότητα που αυτό είχε. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, σαν ποδόσφαιρο ήταν άθλια η προσέγγιση. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά σε ξενέρωνε αυτό το πράγμα. Ήθελες να δεις ένα παιχνίδι πιο αλέγκρο. Όπως ήταν, ξέρω εγώ, το Πανίνο Ατρόμητο ή το Παναθηναϊκό Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή, περίμενε να δεις αλέγκρο παιχνίδι με την ΑΕΚ να παίξει για δύο αποτελέσματα στην Τούμπα. Και φυσικά ο Λουτσέσκου ήταν πανέξιμο σε αυτό το παιχνίδι. Προσαρμόστηκε γι' αυτό. Ηρέμησε όσο μπορούσε την ομάδα του στο ημίχρονο. Προσπάθησε μέσα από κάποιες αλλαγές προσώπων να δώσει ένα τόνο πιο ήπια. Ο Λουτσέσκου έχασε ένα ημίχρονο με το να μην έχει μέσα Μπίσες Βαρκεμάκ. Δεν πήρε ρίσκα και καλά έκανε για μένα. Τα πήρε όταν έπρεπε. Αυτά τα παιχνίδια είναι και παιχνίδια προσωπικότητων. Ο Μάκ, όσο και να μην είναι σε καλή κατάσταση. Και το υποθέσεις, δεν είναι τα κακό αποτέλεσμα με τον Μάκ με την έννοια να τον κρατήσει απόσταση βολής. Ποτέ δεν ξέρει. Το Χ τελείωνε το πρωτάθλημα, γιατρέ. Όχι, βέβαια. Τελείωνα το πρωτάθλημα. Θα έπρεπε η ΑΕΚ μετά να γίνει παραγωγική για να το πάρει. Η ΑΕΚ δεν έχει παραγωγική. Είσαι στο ελληνικό πρωτάθλημα. 5 αγωνιστικές με μια ομάδα πάνω. Άσε τώρα και να με τον Ιωαννίδη. Και με ένα Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ, ο οποίος. Ναι, θα ζοριζόταν η ΑΕΚ τώρα με τον Παναθηναϊκό. Πίστεψέ με ότι δεν είναι μεγάλη αγωνιστική απόσταση και είναι επικίνδυνο παιχνίδι για την ΑΕΚ αυτό. Για να δούμε. Στο ΑΚΑ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε έναν ήπιο τόνο επιθετικότητας. Κάνει η ΑΕΚ μια φοβική προσπάθεια με τον Μπακασέτα, τεράστιο Πασχαλάκη. Οξυδερκή θεματοφύλακα τοποθέτηση. Βγάζει. Στη γωνία. Σαν να είναι πρωινό, τον έφαγε τον Μπακασέτα εκεί.
Στο καπάκι γίνεται εκεί που η ΑΕΚ πιστεύει και ενθουσιάζεται ότι μπορεί να κάνει φάσεις μπροστά. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα υπέροχο transition και η μπάλα πάει στο Τσεκούρι Πρίγιοβιτς και κάνει ένα κάκιστο τελείωμα για την κλάση του. Είναι μοναδική καθαρή ευκαιρία και μέσα από παραγωγή ποδοσφαίρου που δημιουργήθηκε σε όλο το μάτς. Είναι Τσεκούρι Πρίγιοβιτς. Ναι, ήταν άτεχνο τελείωμα. Ξυπνισμένο το σουτ. Άτεχνο και ξυπνισμένο τελείωμα. Δηλαδή, σε έβγαλε μόνο με την εστία με πολύ καλή γωνία. Γι' αυτό σε πληρώνει ο ΠΑΟΚ Καδρά. Έπρεπε και να το παστελώσει το 60 κάτι και να τελειώσει το παιχνίδι. Να μην είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι, από το να έχεις Λιμνιό, είναι παιχνίδι που έπρεπε ο Λιμνιός να χρειάζεται. Η προσωπικότητα Βιερίνια, έπρεπε να βγει μπροστά, να το βάλουν στα χαφ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτές τις μαγκές έπρεπε να κάνει ο Λουτσέσκου. Αζεβέδο. Γιατί είναι προσωπικότητα, βάλ τον Αζεβέδο από πίσω. Λοιπόν, να βάλεις ο Βιερίνια εξτρέμ, να κόψει μέσα, να σουτάρει, να κάνει. Θα πετούσε το Λάζαρο μετά πάνω στον Αζεβέδο. Και φοβήθηκε αυτό τις μπούκες, θα παίρνει ρίσκο. Ναι, αλλά δεν το ξεκίνησε το Λάζαρο. Ναι, εκεί σε θέλω, στη σκακέρα να κάνει τη μαγιά. Και βάλε τον Γκάλο να πιάσει το Βιερίνια, να πούμε. Γι' αυτό λέμε ότι έπαιξε με δύο δεξιά μπακ ο Χιμένεθ. Αντίστοιχα και με δύο δεξιά μπακ, αν θεωρήσουμε το Λιμνιό ότι η μελλοντική του θέση θα είναι αυτή, έπαιξε και ο Πάοκ. Ναι. Με σκοπό να αυτοκυρωθούν οι δύο ομάδες και να φτάσουν ένα χρονικό σημείο. Άρα η λογική του Λουτσέσκου ήταν πολύ λανθασμένη σε αυτό. Πάρα πολύ καλή. Όχι, γιατρέ. Γιατί ο Πάοκ ήθελε τη νίκη. Όταν θέλεις την νίκη, δεν σε συμφέρει να πας. Μου, λέω εσύ εξής. Λες ότι μια ομάδα με την τακτική της το πήγε το παιχνίδι αμυντικά στο ξύλο και η μία ακολούθησε την άλλη. Μια άναρχη προσέγγιση με την Τρίπολη και να το πάει το παιχνίδι επιθετικά να γίνει. Άκου, το παιχνίδι. Βασίλη, εδώ ο Λουτσέσκου ήταν διαβασμένος. Ναι, ήταν διαβασμένος, λέγεσαι τώρα. Ήταν πολύ καλή προσέγγιση του. Βέβαια, ναι, με το Λιμνιό μέσα. Καρέ και σου λέει, θα το φτάσω κι εγώ στο 75-0-0. Εκεί καλά που τώρα ΑΕΚ... είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λες. Μα έτσι είναι... Συνέφερε τον Πάγκο να το φτάσει στο παιχνίδι στο 75-0. Να ανέπτυξε το σκεπτικό μου. Ανέπτυξε το. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου λοιπόν πολύ, πολύ ορθός λέει θα το φέρω στο 75 στο 0-0 και εκεί που η ΑΕΚ ασυναίσθητα γιατί θα έχει το αποτέλεσμα θα γυρίσει πίσω. Θα εγώ θα ψηλώσω την ομάδα μου και θα την κάνω πιο ποιοτική με το Σακόφ και θα φέρω τον πίσω στα χαφ. Όπερ και γένετο. Εκεί άρα η ΑΕΚ δεν έχει τσιγκρίσκι. Άρα θα ρισκάρω δηλαδή. Λες το πήρε το μάτσο όμως. Το πήρε ο Λουτσέσκου παιδιά. Το πήρε. Το πήρε 1-0 όπως πήρε ο Λουτσέσκου. Διάβασε. Διάβασε το παιχνίδι ο Λουτσέσκου το πραγματικά. Ναι. Και το πήρε. Το πήρε. Διαφωνώ κάθετα με την προσέγγιση που λες. Το πήρε 1-0. Δεν συνέφερε. Το πήρε 1-0. Το πήρε. Για τώρα. Άντε, τώρα δεν μπορούσε. Ναι. Δεν μπορούσε. Ποιο παιχνίδι αυτά τα χαρακτηριστικά το παιχνίδι. Το παιχνίδι αν συνεχιζόταν δεν κατηχηρώνονταν τον γκολ ποτέ. Πάρτε χαμπάρι λίγο τι γίνεται. Το γκολ κατοχυρώθηκε του ασφαλού μέσα στα αποδυτήρια. Μετρέασε ο παδός της Ξάνθης. Το γκολ είναι γκολ. Το γκολ διαβάζοντας τον κανονισμό. Πάμε στον κανονισμό που το διαβάσαμε. Πάμε λοιπόν να λοιπόν, σε περίπτωση ενώ που θεωρήσουμε ότι δεν καλύπτει τον Μπακασέτα στο Μαουρίσιο και είναι σε θέση offside, ναι, γιατί είναι εκτεθειμένος. Ναι. Εάν η εκεί τοποθέτησή ναι. του ναι. δεν παρεμποδίσει οποιαδήποτε αμυντική ενέργεια να αποσοβηθεί τον γκολ, δηλαδή δεν παρεμποδίσει ή δεν παραπλανήσει με κίνησή του τον Μπάρκα. Ή το Σιμόες που ήταν ο πιο κοντινός αμυντικός στο να μπορέσει να αποτρέψει τον γκολ, τότε είναι κανονικό. Βλέποντας τη φάση, ο Μπάρκας πρέπει να είναι τυραμόλα για να αγγίξει εκεί που πηγαίνει η μπάλα τη σφαίρα και αντίστοιχα ο Σιμόες πρέπει να γίνει αστυνόμος Αΐνης. Αν δεν άλλαζε ο κανονισμός. Άλλαξε ο κανονισμός το 17, το ξέρει αυτό ο Κομίνης, γι' αυτό και φεύγει κατευθείαν στη σέντρα. Ναι. Θα ήταν μια τεράστια απόφαση ναι. που θα κατεδείκνυε την ορθότητα και αυτό που λέμε. Το πνεύμα που έφερε ο νέος κανονισμός όσον αφορά τη θέση offside. Πάει, όλος... πάει ο Δημητριάδης, του λέει ο. Τάξη. Το λένε, της Νόβα, ο... Και είναι κρίμα για ένα διεθνή διαιτητή ναι. που δεν σεβάστηκε τη διεθνή του καριέρα ναι. για να δείξει επιτέλους ότι έχει κατανοήσει τον νέο κανονισμό και την αλλαγή του και την τροποποίησή του και επηρεάστηκε σαφώς ψυχολογικά. Και οδηγήθηκε σε αυτή την εσφαλμένη προσέγγιση. Άρα λες, για μένα. Το 2017 είναι offside. Είναι offside. Λοιπόν, για μένα. Δεν είναι. Γιατί λοιπόν, κάνει την τροποποίηση, πες τον κόσμο. Για να μπορέσουν να. Επειδή υπάρχουν πολλές παρόμοιες φάσεις, ναι. για να μπουν πιο πολλά γκολ. Πάντως χάρη, στο match Stoke City γίνεται μια αντίστοιχη φάση. Ναι. Σουτάριο Φερναρντίνιο, εκτεθειμένος ναι. Σανέ. Ναι. Ανοίγει τα πόδια, περνάει μπάλα από κάτω του, αποκρίνει σε κόρνο τερματοφύλακα τη Stoke. Διαμαρτύρεται στο τερματοφύλακα και του κάνει χαριστικά ο Morrison, you can see. Βλέπεις, δεν σε παρεμποδίζει ναι. να κάνεις την αμυντική σου ενέργεια και το βγάζεις στον γκολ. Ναι. Και φυσικά εξελίσσεται το παιχνίδι με κόρνερ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, έχει αλλάξει η ιστορία. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Γιατί μιλάτε. Το επιθετικού ποδοσφαίρου. Λες. Γιατί μιλάτε για τον Κομίνη. Ναι.
Ο Κομίνης δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη στο όλο σκηνικό. Αν κάποιος είναι υπεύθυνος για, για την ακύρωση σε πρώτο χρόνο του γκολ, είναι ο βοηθός. Πόσο μακριά από περίμενε, τη φάση είναι ο βοηθός και πόσο κάτσε, κοντά είναι ο Κομίνης. Γιατρέ. Καλά, τι σχέση έχει ο Κομίνης με το offside όταν μας τρελάνεις τώρα. Ακούστε λίγο. Η υπόδειξη του offside είναι καθαρή ευθύνη. Καλύτερη, αν είχε πέμπτο διτητή γραμμής, θα είχε πλήρη εσύ τώρα αντίληψη. Δίνεις ευθύνη στον Κομίνη, ρε γιατρέ. Ναι, ο Κομίνης είναι πιο κοντά. Ποιος Κομίνης ήταν στην ευθεία ο Κομίνης? Ποιος τον φώναξε για να ακυρώσει τον κολοβοηθό? Βασίλη μου λίγο να μπορέσω να μιλήσω γιατί αγαπώ το ποδόσφαιρο και το παρακολουθώ σε κάθε λεπτομέρεια. Για μας ρελάζει το ταμπούλιο σήμερα. Ποια είναι η απόσταση και η τοποθέτηση, η γωνία τοποθέτησης και η οπτική γωνία που έχει ο βοηθός προς τον Μαουρίσιο και τον Μπάρκα? Μου είναι αδιάφορο. Μπορεί να αντιληφθεί ότι ο Μαουρίσιο είναι 3 μέτρα πλάγιος. Μου είναι αδιάφορο. Όχι. Ποιος φώναξε τον Κομίνη για να ακυρώσει τον γκολ? Ποιος τον φώναξε? Ρε Βασίλη, έχεις χαθεί στο χωροχρόνο. Ποιο χωροχρόνο, ρε παιδιά? Μιλάμε για ποδόσφαιρο εδώ. Αν ο βοηθός δεν φώναζε τον Κομίνη, θα ακυρωνότανε ποτέ αυτό τον γκολ? Δεν τον φώναξε ο βοηθός. Ποιος τον φώναξε? Η παρεμβολή είναι μέσα στο τετάρτο. Έστω, ο τέταρτος υπέδειξε, άρα έστω ότι ο τέταρτος υπέδειξε ότι το γκολ ήταν offside. Λανθασμένα ή μη. Πήγε ο δημοσιογράφος στο Δημητριάδη και λέει offside. Μπράβο. Τρέχει ο Δημητριάδης στο βοηθό. Στον τέταρτο. Μπράβο. Πάει ο τέταρτος και λέει στον άλλον, παιδιά, εδώ θα έχουμε θέμα. Πώς θα το πάρει ο Κομίνης, ρε παιδιά, πάνω του? Πάει ο Μίχελ, δίνει ένα μπάτσο στο δημοσιογράφο. Ναι, περίμενε. ο Κομίνης, όταν οι θέσεις offside είναι καθαρά δικαιοδοσία του βοηθού. Όταν ο βοηθός. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Όταν ο βοηθός λέει τον Κομίνη, τον διαιτητή, ο οποίος δεν έχει σχέση με τα offside, σε όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου που παρακολουθούμε, είναι ευθύνη του βοηθού το offside. Για μένα η αποκλειστική ευθύνη για την ακύρωση του γκολ, εσφαλμένη ήμη, εγώ ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου αν είναι OK ή όχι η ακύρωση του γκολ. Θα διαβάσει κανόνα 11 παράγραφο 2 ξανά και θα το καταλάβει. Για μένα δεν είναι τα μπακέρα αυτή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για μένα 100% της ευθύνης, είτε σωστή είτε λανθασμένη, είναι του βοηθού που φώναξε τον Κομίνη και ακύρωσε τον γκολ. Ναι, ο Κομίνης δεν έχει εικόνα της φάσης για να γνωρίζει αν είναι offside ή όχι. Είναι γκολ. Έστω ότι είναι γκολ, OK. Αλλά την ευθύνη την έχει ο βοηθός που το ακύρωσε. Δεν την έχει ο Κομίνης. Ο Κομίνης του λέει βοηθός είναι offside. Τι θα σου πει ο Κομίνης? Να πούμε λοιπόν ποια είναι τα σφάλματα του Χιμένεθ, ναι, ο οποίος έχει μείνει με 2 αλλαγές, όλες και όλες μέχρι το 90. Λοιπόν, πολύ ορθό. Βάζει το Μακ 45-46 θέσεις του Λιμνιού. Το Μακ. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσει ο Πάουκ να γίνει πιο επιθετικό στις τέριες. Και άργησε να τον βάλει. Νομίζω με αρχή του δεύτερου μηχρόνου τον. Στο 60. Στο 60 τον έβαλε. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Άργησε να τον βάλει. Φαινόταν εκεί, έχει άγια δυναμία ανασταλτικά. Ο Μπακασέτας δεν μπορούσε πάνω στο Μάτος. Και στο Χουλτ βγαίναν 2. Ο οποίος και αυτός δεν πήγαινε πολύ καλά. Δεν πατούσε καλά. Οπότε η αδύνατη πλευρά της ΑΕΚ αμυντικά ήταν η αριστερή. Και εκεί ο Πάουκ είχε τον Λιμιό σε άθλια κατάσταση. Μετά έχουμε την αντικατάσταση, ναι, του Λιβάγια, ο οποίος ήταν άθλιος βιολογικά. Ναι. Φάνηκε από την αλλαγή ότι ήταν. Μίλες βιολογικά, ρε. Εντάξει. Με 40. Το Λιβάγια. Αφήστε τα βιολογικά. Το Λιβάγια αναλώθηκε μόνο σε μανούρες. Ναι. Ήταν εκτός παιχνιδιού. Ναι. Κοίταξε τα 5 λεπτά που ήταν μέσα. Ναι. Μπαίνει λοιπόν ο Χρυστοδουλόπουλος. Μορφοποιείται εκ νέου το. Σέντερφορ τον έβαλε δεύτερο. Στην ουσία ναι. Δεν τον έβαλε πάνω στο Βιερίνια. Όχι, τον έβαλε πάνω στο Βαρέλα. Πάνω στο Βαρέλα, εκεί, ναι. Εκεί ήταν το μυστικό, εκεί ήταν η καινοτομία που έκανε. Καλά τον έβαλε εκεί. Καλά τον έβαλε εκεί. Λέω εγώ. Mm-hmm. Λέω εγώ. Γιατί ο Βαρέλα χαμηλά μπορούσε να τον ταλαιπωρήσει πιο πολύ από ότι το Βιερίνια ο Λάζαρος. Όταν μπήκε ο Μασούτη εκεί δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Ποιον ήθελε να χρησιμοποιήσει ως αιχμή η ΑΕΚ. Ναι. Να πω κι εγώ μια γνώμη για την προσέγγιση και του Πάουκ. Και να πω μετά, βάζει Σαχόφ και πίσω και να μιλήσω κι εγώ. Οπότε υπερισχύει ο Πάουκ στον αέρα γιατί το παιχνίδι θα πάει στον ορθόδοξο και σε ποιότητα χαμηλά. Έτσι. Οπότε αρχίζει ο Πάουκ και ψάχνει τις τιμένες μπάλες, κερδίζει πάρα πολλές στη μεριά του Χουλτ, ο οποίος είναι αδύναμος κρίκος αμυντικά στην τετράδα της ΑΕΚ και φτάνει φάση το 90. Θα γινόταν κάποια στιγμή μια τέτοια φάση. Πηδάει ο Βαρέλα ανενόχλητος, δηλαδή δεν υπάρχει παίκτης που να τον έχει προσεγγίσει και σε ύψος και σε αλτικότητα και γίνεται αυτό που γίνεται. Τέλος. Για να γίνει το έπος του Κομίνη, να γίνει δυτητικά περίγελος πανευρωπαϊκά, γιατί όλη η Ευρώπη ξέρει την αλλαγή του κανονισμού και γίνει τεράστιος δώρος όλο το καλοκαίρι, πάνω στο συγκεκριμένο παράγραφο και τον κανόνα 11. Δυστυχώς, εγώ αν ήμουν γυναίκα με αυτά που έλεγε θα τον είχα χωρίσει. Ποιον? Τον Κομίνη, το λέω ευθέως. Γιατί το 10 χιλιάρικα είναι το παιχνίδι στην Ευρώπη, ναι, και αυτός κατόρθωσε να τελειώσει την καριέρα του
Γιατί είναι λίγο διαιτητικά. Τον άρμεγε, δηλαδή οικονομικά. 10.000 το παιχνίδι είναι. Ναι. Και εσύ τελειώνει την καριέρα σου γιατί δεν μπορεί να. Ως γυναίκα του, κομμίνη. Δηλαδή, ναι. Ο άνθρωπο είπε να σκεφτεί την καριέρα του ως λοιπόν, διαιτητής. Είχε διεθνή καριέρα. Να πω κι εγώ 5 πράγματα αγωνιστικά για το παιχνίδι. Ωραία. Ωραία. 90-91, σε λίγο σε 5 λεπτά ανοίγουμε γραμμές. Γιατί σε 5 λεπτά πάμε στο μίνι διάλειμμα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, για μένα είναι πέρα για πέρα λάθος η προσέγγιση του παιχνιδιού από τον Λουτσέσκου. Ναι. Το έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της ΑΕΚ με μια μεσοαμυντική προσέγγιση. Για μένα η συγκυρία ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελευταία στιγμή με κόσμο θα έπρεπε σε ενθουσιασμό να μεταφερθεί αυτό το πράγμα και μέσα από την ομάδα του ΠΑΟΚ σε ένταση και σε επιθετικό προσανατολισμό. Ναι. Έπρεπε για μένα ο ΠΑΟΚ με τον ξαφνικό ενθουσιασμό ότι θα γινόταν το παιχνίδι σε 30.000 κόσμο να ευνηδιάσει την ΑΕΚ και να μπει μέσα πολύ πιο επιθετικά, να παίξει πιο ολοκληρωτικά, ιδίως το πρώτο ημίχρονο, και όχι να περιμένει, να περιμένει, να γίνει η αλλαγή του Μαξ στο 60, η αλλαγή του Μπίσεσβαρ, δεν ξέρω πότε έγινε κοστή. Στο 60, μπράβο. Κάτι, ναι. Ναι. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι να το χτυπήσει στο πρώτο μισάωρο και να ευνηδιάσει την ΑΕΚ που δεν περίμενε, που λογικά δεν περίμενε θα γίνει και με κόσμο το παιχνίδι. Ναι. Έπρεπε να το πάει αλλιώς το μάτς και όχι να ξεκινήσεις με Λιμιό, ο οποίος ήταν για μένα ο χειρότερος παίχτης του ΠΑΟΚ από αυτό που είδα. Ναι. Έπρεπε δεν να τράβηξε, το διαχειριστεί δεν τράβηξε, διαφορετικά. Δεν τράβηξε και ο Πέλκας, ούτε ο Τσίμι. Ο ναι, ο και ο Πέλκας πολύ κακός, ναι, και ο Μαουρίσιο. Μπράβο. Τον έφαγε πολύ καλό ο Σιμόες. Αλλά καλό, για μένα ναι, αυτά τα μάτς είναι μάτς προσωπικότητων. Έπρεπε να ξεκινήσει και ο Μπίσεσβαρ και ο Μακ. Έστω και αν ο Μακ δεν είναι σε καλή κατάσταση, τέτοια μάτς χρειάζονται και παίκτες προσωπικότητες και πιο ψημένους που θα ήταν για αυτό το παιχνίδι και πιο ποιοτικούς. Όπως θα ήταν. Τον Μπέλκα πώς τον έβαζε. Τον Μπέλκα αν δεν χωρούσε μπορεί να τον έβαζε αλλαγή. Αλλαγή του Μπίσεσβαρ. Ναι. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι ήταν για Μπίσεσβαρ. Δηλαδή το Μπίσεσβαρ που δεν είναι για 90 λεπτά θα το ξεκινούσε στην αρχή και άμα ήσουν 0-0 απαιτούσε μέσα τον Μπέλκα. Δεν στέκει αυτό που λες. Βάζει τον Μπέλκα μέσα. Και βάζεις και τον Μπίσεσβαρ σε περίπτωση που σκαλώσεις, όπως και έγινε. Νομίζω ότι καλά το πήγε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου θα πει: εγώ το πήρα το μάτς. Για μένα ο Λουτσέσκου δεν ήταν θα πει, ο Λουτσέσκου θα πει στη Ρουμανία, θα πάει και στην κόρη του και στην εγγονή του. Εμένα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν με αφήσαν να παίξω και στο ΠΑΟΚ άκουσα το 1-0 μου διακόψαν το μάτς. Εγώ είμαι εντάξει. Εγώ και οι παίκτες μου θα πει: είμαι εντάξει. Θα πει ο κόσμος όμως ναι, δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό που παρουσιάσει η ομάδα ναι, του. Ναι. Αγωνιστικά δηλαδή ο κόσμος. Από δύο αγώνες που είχε απέτηση από τον Αστέρα Τρίπολης και από την ΑΕΚ, δεν ήταν ευχαριστημένος ναι, ο κόσμος με αυτό που ναι, είδε. Ναι. Και νομίζω θα αποτυπωθεί αυτό από τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, γιατί εδώ τα μηνύματα είναι μισά εδώ πέρα να πούμε. Μισά. Μισά. Εδώ, κόβονται εδώ πέρα. Πώς θα γίνει να το κάνουμε αυτό. Έχουν φουλάρει γραμμές. Βλέπω, μπορούμε να πάμε και σε γραμμές. Θα δούμε τώρα ποιο πρωτάθλημα είναι καλύτερο, Βασίλη. Αν δεν κληρωθούμε City με Liverpool, λέω Θούβου. Σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές ο Κόκκινος είπε ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από το Μέση. Γιατί λέει, δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα, έχει χαλάσει το αυτό. Αν υπάρχει κανένας ηχολήπτης, υπάρχει ηχολήπτης αναπληρωματικός. Όχι, δεν υπάρχει. Οπότε μη στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, και 58, πάμε τώρα στο διάλειμμα Γιάννη. Πάμε τώρα στο διάλειμμα, οι γραμμές είναι full. Μπορείτε να καλείτε κι εσείς, μπαίνετε στην αναμονή. Ανοίγουμε γραμμές, αφήσαμε κάτι που δεν. Καλά κοινωνικό εκεί με τους Τούρκους, τους φαντάζομαι. Νομίζω δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις γιατί είσαι στο στρατό, δεν θα σε κάνω να πεις την προσέγγιση σου γιατί μπορεί να κατηγορηθείς. Μα δεν απαιτείται. Υπάρχουν άλλοι για αυτό το θέμα. Ανοίγουμε γραμμές. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Metromedia. Με τις μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Ξεκινάμε με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Πάσχα για δύο άτομα στην Πράγα Αεροπορικός. Πάσχα στο Πολυτελές 5 Αστέρων Ραμάντα Πλάζα Θράκη Παλάς. Γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό δωρεάν στο www.goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. The first job we have to do is to identify that your loudspeakers are connected correctly. Pick up on this. Pick up on this. Hi.
Δεν, αυτό με, που λέει ο Βασίλης καλά το λέει, αλλά ο γιατρός με ποια χαφ θα κάνει box to box το παιχνίδι. Πώς θα κάνει box to box. Εγώ μίλησα με στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τους είπα ότι τα χαφ σας παιδιά δεν είναι. Ευνηδιάζεις τον αντίπαλο. Δεν μπορεί ο αντίπαλος προπονητής της Τρίπολης να λέει δημόσια ότι είπα τους παίκτες μου να πάει ότι να περάσει μπάλα από τα χαφ. Ρε παιδιά, στο ποδόσφαιρο ανήκει η ψυχολογία. Η ΑΕΚ περίμενε ότι θα έρθει με συν 5 ναι. στην Τούμπα και με άδειο γήπεδο. Ναι. Ξαφνικά έρχεται να παίξει με συν 2 και με κόσμο. Πρέπει να την ευνηδιάσει εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Πάμε κόσμο. Ναι. Έλα. Και άμα δεν το κάτσει το 20 λεπτό, τι θα γίνει. Ε? 20 λεπτό. Μισάωρο, 40 λεπτό. Δεν το κάθεσαι. Τι κάνει μετά. Όταν είναι τα λεπτά. Μετά διαχειρίζεσαι το υλικό σου και. Καφές. Καφές είναι. Τι καφές είναι. Τι θες ρε παιδί, πάμε σε ένα τόνο καφέ. Ένα τόνο καφέ. Ένα τόνο καφέ. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Να βάλει φωνή. Δεν ακούμε τίποτα. Εντάξει. Πάρε τον επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Από εκεί. Έλα, φίλε, πάρε γρήγορα. Πάμε, πάμε. Μην κοιμηθούμε. Πάμε. Πριν κάμποσα χρόνια η μάχη ήταν Βορράς Νότος. Αυτή τη στιγμή εδώ, από τη μέρα που ανέλαβε ο Σαββίδης, το γεωγραφικό πλάτος άλλαξε, έγινε Δύση-Ανατολή. Έλα, αυτά εγώ τα είπα, μην τα λέγε για δικά σου. Ναι, έχω την αίσθηση ότι ο Σαββίδης, όσα χρόνια και να κάτσει στον ΠΑΟΚ, δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα, για το λόγο του ότι η καταγωγή του είναι από εκεί που είναι. Ωραία. Τώρα. Να βρούμε έναν δημοκράτη φιλοαμερικάνο, να έχουμε τον ΠΑΟΚ τέταρτο, να δέρνει τον Άρη και τον Ηρακλή. Εννοείται. Διαλέξτε. Ακούστε κάτι. Διαλέξτε. Ο ΠΑΟΚ στο λαό του να γίνει Super 3. Ο ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, αν ίσχυε αυτό που λες, δεν θα άλλαζε η απόφαση και θα δίνονταν πίσω οι τρεις βαθμοί όμως. Ένα-ένα. Αν ήθελαν τον ΠΑΟΚ να τον καρατομήσουνε, δεν θα άλλαζε η απόφαση και θα έπαιζες με κόσμο και θα δίνονταν πίσω οι τρεις βαθμοί. Συνέχισε, φίλε. Οι τρεις βαθμοί που δόθηκαν, φίλε, ήταν χρήσουσαν το χάπι. Χρήσουσαν το χάπι, αλλά αν έπαιρνε στην ΑΕΚ, έπαιρνε στο πρωτάθλημα. Περίμενα να σου πω. Από εκείνη τη στιγμή που δόθηκαν οι τρεις βαθμοί στον ΠΑΟΚ, επιστρέφηκαν οι τρεις βαθμοί στον ΠΑΟΚ, ήμουν πεπισμένος 100% ότι θα τερματίσει τρίτος. Για τον άλλο μου τον λόγο, για δική μου άποψη. Τώρα, ο Σαββίδης, όσα χρόνια και να μείνει στον ΠΑΟΚ, δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα καμιά φορά. Γιατί τον κυνηγάνε άλλες δυνάμεις που είμαστε μικροί για να τις καταλάβουμε. Έτσι νομίζω. Τώρα, στο θέμα του παιχνιδιού, ο διαιτητής. Ο φίλε, μισό λεπτό, γιατί πετάγεται σαν απομηχανίστε ως ο Χατζινάκος. Διαλέξτε, Ζαγοράκηδες γούμενους, Αμερικάνο να είστε τέταρτη ή με το Σαββίδη να παλεύετε. Δεν έχετε επιλογές, έχετε μάλλον επιλογές. Διαλέξτε. Εμένα με πεις Ζαγοράκηδες γούμενοι, Αμερικάνος νεοδημοκράτης, συμφερόντων Αμερικανικών, ξέρω εγώ λόμπι, να βγαίνει ο ΠΑΟΚ τέταρτος και να βολεύεται να πηδάει τον Άρη, έχετε επιλογές. Εγώ τις λέω. Ξέρετε τον Άρη, σκουλίκια. Μέχρι εκεί θα είστε όμως. Ναι. Στο θέμα του παιχνιδιού. Ναι. Ο Κομίνης ήρθε από κάτω με εντεταλμένη αποστολή. 10 χρόνια να παίζανε μπάλα, αποκλείεται να παίρνει θετικό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Έλα το, ας την κλάψα. Για το λόγο του όχι. Τι υπερβολές είναι αυτές. Μια χαρά ήταν ο Κομίνης. Μέχρι το 89 το παιχνίδι το έπαιξε 50 ρίσια. Ήταν ο Κομίνης. Βέβαια. Ο Κομίνης ήταν τρομερά τυχερός, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όχι, ήταν τρομερά άτυχος. Τρομερά άτυχος είναι, καλά σου λέει. Τρομερά άτυχος ήταν. Μπορούμε να πούμε. Όχι, για μένα ήταν φοβερά τυχερός. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή που έγινε η φάση, το παιχνίδι πήγαινε στα μέτρα του. Δεν είχε να διακύψει. Αλλά έχω την αίσθηση. Ας είχε χαφ καλό. Ας είχε εξτρέμ καλό. Δεξιά. Ναι. Άστο το κλάμα ο τώρα. Μην το κάνεις το κλάμα. Θα το κάνεις ένα μηδέν, να το κρατήσεις και δεν κάνεις κομμήνεις. Δεν σε σταμάταγε. Έλα. Επόμενος. Θα σου πω και ένα ακριβώς σενάριο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Έλα, από Αθήνα τηλεφωνώ. Καλώς τώρα. Είχα μιλήσει και τις προάλλες με τον γιατρό που μιλάω, ναι. Που τον αμφισβητώ.
Εντάξει, το έχω ξαναπεί, παιδιά, ότι ο γιατρός έχει θέμα. Σήμερα ακούσαμε για μεγάλη αγωνιστική απόσταση. Δεν υπάρχει μεγάλη αγωνιστική απόσταση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Και πριν εβδομάδες μας έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στο μάτι παραμονή με τον Πλατανιά. Δηλαδή, έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει ελαφρύ συστήμα. Τι καταράκτη, γιατρέ, αν το κοιτάξει αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε. Ναι. Καταρχήν, χθες πρώτα ξένα επιστήμον άνθρωπο, Ραπτόπουλο, και μπράβο σου για τον νευρολόγο. Χθες, νευροχειρουργός. Ναι, που είπε δύο απόψεις πολύ σωστές. Δηλαδή, δεν ακούμε και δύο απόψεις, ας πούμε, είπε λέξεις μεταξύ σφύρας και άκμονος. Μάθαμε και δύο πράγματα. Μην ακούμε συνέχεια για βιολογική κόπωση και τα πλαγιοκόπηση των μπακ της φούφας, ας πούμε. Φούφας. Ναι. Της φούφας, ναι, του γιατρού. Επίσης, για τον Ραούχο που λέγατε, ο Ραούχο, παιδιά, μιλάει με το έχθρο του Σέντερφορ. Δεν είναι ανδροειδές όπως ο γιατρός. Έχει συναισθήματα. Το Σέντερφορ, παπ, αντιδρά κατευθείαν. Δεν είναι μηχάνημα να περιμένω να κατεβεί η μπάλα. Τη βρήκε, παπ. Δεν τη βρήκε καλά, οκ. Okay. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος αντιδρά με ένστικτο. Έχουν ένστικτο τα center four. Γιατρέ, δεν έχεις παίξει μπάλα και φαίνεται σε κάθε σου λέξη, έτσι. Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Αραούχο ένας παίκτης που παίζει με το ένστικτο. Τι να κάνουμε, αυτό δεν τον κάνει καλό επιθετικό για μένα. Όλα τα center four μέσα στο παίζουν. Αν περιμένει να κατεβεί μπάλα για τρέ, παιδιά, θα τον προλάβαινε ο Κρέσπο άμα κοντρολάριζε την μπάλα. Ναι, ρε παιδιά, ένα center four ενεργεί έτσι εκείνη την ώρα. Ένα καθαρό center four. Ποια πιθανότητα έχει να σκοράρει και ο Αραούχο. Πολύ μεγάλη. Όλη η γωνία ήταν ανοιχτή. Χωρίς να βλέπει εστία, ρε παιδιά, τυφλό σουτ κάνει, δεν σημαδεύει. Με μικρή επιφάνεια βρίσκεται την μπάλα. Αν έπρεπε να μιλήσουμε για τον κόλ της χρονιάς όμως. Από τα 6 μέτρα, ρε γιατρέ, και τα 7 τι να σημαδέψει. Εκεί είναι μπιλιάρδο, μπαμ, μπαμ, τη βρίσκεται. Αυτό είναι μπιλιάρδο, σου λέω. Το μπιλιάρδο μιλάμε έχει. Δηλαδή τώρα άλλο κάνει. Αυτό ξεχωρίζει ένα σέντερφορ που παίζει μέσα. Είναι αυτό που λέμε καθαρά. Οπορτουνίστικη διαδικασία. Το σέντερφορ το πραγματικό δεν κάνει δεύτερη σκέψη. Έχει το νου του κοντρόλ ή τέτοιο σουτ κατευθείαν. Τι οπορτουνίστικη, αυτά που είναι αφού τα ακούσα αυτά, α πούμε. Δεν είμαστε. Δηλαδή τώρα, για μπάλα μιλάμε. Για μπάλα μιλάμε. Ο άνθρωπος προσπάθησε εκεί ξαφνικά, του ήρθε η μπάλα, ορανοκατέβεται, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά οι πιθανότητες να άγγιξε το τέλειο για μένα η προσπάθειά του. Άγγιξε το τέλειο για μένα. Γι' αυτό θα δεις κάτι Παναγία. Εντάξει, τα κουνάκια και τις. Άσε τα κουνάκια τώρα. Εδώ μιλάμε για center for τώρα. Το ποδόσφαιρο είναι άλλη προσέγγιση. Μην συγκρίνει μια πράγματα. Μη μαλώνετε μεταξύ σας, παιδιά, λίγο να μιλήσω. Συνέχεια. Για τη μεγάλη αγωνιστική απόσταση που δεν έχει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τελικά. Έχει μεγάλη αγωνιστική απόσταση ή δεν έχει, ρε γιατρέ. Δεν έχει μεγάλη αγωνιστική απόσταση αυτή τη στιγμή ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Απλά είναι. Όχι, με τον Παλανιά παίζει ντέρμπι παραμονή εκείνη τη στιγμή. Μην το συζητάμε καν. Μια ομάδα που παίζει για παραμονή δεν έχει μεγάλη αγωνιστική απόσταση από μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Παιδιά, σταματήστε λίγο να μιλήσουμε τον άνθρωπο να δώσουμε. Να τεκμηριώσω αυτό που λέω. Με τον Πλατανιά. Παίζεις 17η αγωνιστική και είσαι πολύ χαμηλά. Κάνεις αυτό το τρίποντο και ξεσφύγεις, οπότε μπορεί να βγάλεις κάποια πράγματα που η ομάδα σου έχει ως ποιότητα. Δεν σημαίνει απαραίτητα. Αν όμως με τον Πλατανιά έκανες απώλεια, θα έπαιρνε σε δεύτερες και άλλες σκέψεις και πραγματικά θα κινδύνευε ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα κομβικό παιχνίδι για να φύγει από εκείνη τη ζώνη των ομάδων που κινδυνεύουν. Το κέρδισε όπως το κέρδισε. Το κέρδισε του αθλητικού ραδιοφώνου. Μπορεί να δηλαδή, ένα πρωτάθλημα δεν είναι αποσπασματικό το ένα παιχνίδι με το άλλο. Έχει μια ροή. Δηλαδή, είναι ένα κλικ. Κερδίζει ξανά στον Πανετολικό, πάει για πεντάδα αυτή τη στιγμή. Δεν το κέρδισε, δεν πήγαινε. Εσύ ρε γιατρέ τη φουράλη μα έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκτός πεντάδας στο στοίχημα και είναι ύποπτο και ξαφνικά μα λέει ότι δεν έχει χρονιστική απόσταση από την ΑΕΚ. Μα είναι εκτός πεντάδας και είναι ύποπτο. Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη Γεωργιάδη από εκεί και πέρα. Χατζινάκο, γίγαντα, δώσε μα στοιχήματα, είσαι ωραίος. Γεια. Παροπίδες, προφανώς δεν με συμπαθείς και δεν σου αρέσουν οι απόψεις μου, αλλά δεν παίρνει τη διαδικασία διαλόγου. Και αυτό με δυσκολεύει. Και κλείνει και ω τηλέφωνο γιατί είπε την παρούφα του. Ω Παναθηναϊκό εκεί πέρα, ο οποίο είναι τυφλωμένο από εγωισμό. Τα παραπολιτικά ποιο τα έχει, Δεν με ενδιαφέρει ποιο τα έχει τα παραπολιτικά. Γιατί τώρα. Λέει εδώ. Δεν ξέρω ποιο τα έχει τα παραπολιτικά. Ποιο τα. Λέει, αν μιλήσω, θα κάψω Τσίπρα, Καμπένο και Παπά. Φέρεται ότι είπε το βράδυ τη Κυριακή ότι ο Ιβάν, όταν πληροφορήθηκε ότι αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Οργισμένο, λέει, φαίνεται βλέποντα προσπάθεια που καταβάλουν κυρίω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να αποστασιοποιηθούν από τον ίδιο. Απέναντίας δείχνει ικανοποιημένος με τον Καμένο. Λοιπόν, πάντως λέει όσοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν τις τελευταίες ώρες με τον Ιβάν Σαββίδη, μεταφέρουν μια εικόνα ενός ανθρώπου που αισθάνεται ότι αδειάστηκε από τη μια στιγμή στην άλλη προσωπικά από τον Τσίπρα. Λοιπόν, έχει θέματα αυτά. Δημήτρη, ποιος τα έχει τα παραπολιτικά, το Μαρινάκι είναι, α, γι' αυτό το λέει. Δεν τον έχουν σκίσει τον Σαββίδη, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Άρα δεν είναι σαν πηγή φίλο. Ο Σαββίδη, καλός κακός, τον περιμένα στη γωνία το Σαββίδη. Ναι. Τον περιμένα στη γωνία και είναι λογικό αυτό το πράγμα που βλέπουμε επικοινωνιακά ότι θα συνέβαινε. Ναι. Δεν έπρεπε να δώσει. Περιμένα το λάθος, έτσι. Έτσι. Δεν έπρεπε να δώσει αφορμή ο Σαββίδης. Δεν έπρεπε. Εντάξει. Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο σου δημιουργεί συναισθήματα ασύλληπτα. Ασύλληπτα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε.
Το ράδιο κλείσει. Καλημέρα. Εγωσή μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλώς τώρα. Τι κάνεις, φίλε μου, καλά είσαι. Καλά, καλά είσαι. Στο πάνελ εκεί στην παρέα όλοι. Χατζινάγκο, και όταν είσαι ειδικά με, τον άλλο τον Αργιανό που έρχεται και το μαγαζί, είστε καταπληκτικοί. Τώρα όσο δε για τον γιατρό, γιατί να σε κάνω λίγο μια ερώτηση, φίλε. Ό,τι θες. Έχεις παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή σου ή γενικά κάποιο άθλημα, κάποιο σπορ, κάποιο που να δοκιμάσεις. Έχω παίξει ομαδικό σπορ μέσα στο νερό. Πολύ πιο απαιτητικό από το ποδόσφαιρο. Με χαμηλό όμως τελεστή τραυματισμών. Δεν επέλεξα το ποδόσφαιρο. Δεν επέλεξα το ποδόσφαιρο γιατί ξέρω ότι έχει πολλούς εύκολους τραυματισμούς. Και γενικότερα δεν ήθελα να ρισκάρω. Άλλο, έχεις παίξει σε επίπεδο έτσι. Πρώτο ανταγωνιστικό, επαγγελματικό. Σαφώς και όχι. Πολλούς... Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Γι' αυτό ξέρεις τι, επειδή εκτίθεσαι και στο ραδιόφωνο και στο μικρόφωνο και παίρνουμε ένα μικρόφωνο και στο κινητό βήμα ο Κωστής, μην βγαίνει και συνέχεια και λέμε ο καθένας ό,τι παπαρολογία θέλει. Να κάνουμε μια ερώτηση. Αν βγαίνει τώρα και λε τον κομμίνι. Είσαι Αργιανός. Περίμενε λίγο να ολοκληρώσει και μετά. Εγώ τι είμαι. Αργιανός δεν είσαι. Τι πάμε. Τι ομάδα είσαι. Ναι, ρε φίλε, ναι, ο Κωστή. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα. Ο Κομίνης για μένα είναι διεθνής διαιτητής και έχω απέτηση τη λεπτομέρεια να τη γνωρίζει. Ο Κομίνης για μένα είναι αυτό που είπαν όμως. Είναι αυτό που είπαν πολλοί όμως. Ότι δεν συμβαίνει ποτέ. Εγώ λέω κάτι το οποίο είναι νευροοφθαλμολογικό καθαρά. Τι νευροοφθαλμολογικό. Είναι θέμα τοποθέτηση προς τη φάση του Κομίνη και του βοηθού. Ο βοηθός. Είναι πλάγια. Άσε με να πω αυτό που θέλω εγώ. Πιάνει απόσταση του Μαουρίσιο με τον Πάρκα για να κρίνει αν πραγματικά παρεμποδίζει τον Πάρκα. Ποιο το υποδεικνύει, ο διαιτητής ή ο βοηθός υποδεικνύει το offside. Ποιο είναι υπεύθυνο για το offside. Δεν καταλαβαίνω offside ο άλλο. Γιατί η φάση γίνεται τόσο γρήγορα. Θεσμικά ένα άνθρωπο που καταδεικνύει το offside. Ποιο είναι. Ο βοηθός είναι ο διαιτητής. Ποιο λέει αν είναι offside ή όχι. Για την τελική απόφαση για το offside την παίρνει πάντα ο διαιτητής. Μπορεί να αποδείξει offside ένας βοηθός. Ο βοηθός την παίρνει, αγόρι μου. Ο βοηθός την παίρνει. Θα με τρελάνεις. Ρε Βασίλη, πάντα ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση για οποιαδήποτε ενέργεια. Αν συμφωνήσει, αν δεν έχει άποψη. Για το offside ακολουθεί πιστά την υπόδειξη του βοηθού. Λες τα σωμάρες τώρα. Για το offside. Ας ο διαιτητής να μιλήσει. Ρε παιδιά, ένας διαιτητής αν έχει αντίληψη αν είναι offside ή όχι. Και καταλάβει ότι άλλο είναι κακιακή και σφαγμένη εντύπωση, θα πάρει άλλη απόφαση. Παράδειγμα, παίζει προχθές Αλαβές Μπέτις. Ναι. Και η μπάλα πάει από αντίπαλο. Ναι. Σηκώνει ο βοηθός, ναι. Σημεάκι. Ναι. Και ο διαιτητής που είναι διεθνής και μπράβο στο διαιτητή, δίνει γκολ. Η ίδια φάση και είναι. Το καταλαβαίνει ο άλλος. Η ίδια φάση είναι αυτή. Εσύ μου λες ότι πάρα παίρνει βοηθός στην απόφαση για το offside. Θα με τρελάνεις βρε αγόρι μου. Καταλαβαίνεις τι λες. Ότι πήγε. Ρε θα με τρελάνεις. Τι με φέρνεις αυτό σε αυτούς. Σε παρακαλώ. Πάλα βλέπουμε 100 χρόνια. Θα φέρουμε λέει του Ξωτανίλη. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Λαϊκίζεις εδώ πέρα. Προσπαθείς να κάνεις. Εγώ λαϊκίζω. Ποδόσφαιρο βλέπουμε ρε παιδιά. Ρε άνθρωπε του Θεού. Ρε άνθρωπε του Θεού. Ο διαιτητής μέσα. Δηλαδή ο με Αργιανό μιλάς για πάνω. Ρε παιδί μου, όταν ο διαιτητής, ο πρώτος, πίστεψέ έχει αντίληψη. Για την ανάλυση μου, με αποδέχονται όλοι, οι πάντες και Παοξίδες και Αργιανοί και όλοι. Ρε Βασίλη, εδώ πέρα δεν είχαμε να μετρήσουμε σε ποσοστό ποιος μας αποδέχεται ή όχι. Ναι. Εγώ μιλάω μόνο με το σχέδιο και ας μην καταλαβαίνει κανείς. Στο παιχνίδι ο διαιτητής θα αποφασίσει αν είναι ή δεν είναι offside. Ο βοηθός μπορεί να υποδείξει. Αλλά ο διαιτητής μπορεί να έχει άλλη άποψη από τον βοηθό και να πάρει τελική απόφαση. Δεν το καταλαβαίνεις ρε πουλάκι μου. Πάμε. Δεν πάμε. Είσαι τελείως άπαρος. Για υπόδειξη offside 9 στις 10 φάσεις μετά από υπόδειξη offside ακολουθεί ο διαιτητής την υπόδειξη του βοηθού. Τραγούδα και χόρευε. Τραγούδα και χόρευε. Η πιθανότητα για το offside. Side, ναι. Να έχει καλύτερη οπτική επαφή ο βοηθός σε σχέση με διαιτητή όπως εξελίσσεται η φάση είναι 9 στις 10 με τον βοηθό. Φύγε, υπάρχουν όμως και συνθήκες παιχνιδιού που μπορεί ο κ. Διαιτητής. Τώρα το έσωσες. Τώρα το έσωσες. Τι το έσωσα, εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά, τι το έσωσα. Πάμε. Δεν ακούς ρε αγόρι μου. 9 στις 10 φάσεις. Τι να πω. Επειδή είναι αντιπαοξής που λαθεί εδώ πέρα, αυτό ακριβώς. Τι είναι, αντιπαοξής εδώ πέρα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Είπαμε, η επόμενη ομάδα είναι ο Πάκο. Δεν θα γίνω ποτέ Πάκο, το ξέρω πολύ καλά. Δεν μου ταιριάζει η φιλοσοφία του. Μην τρελαίνεσαι. Για μένα πάω Κάρι, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Έχουν ίδια φιλοσοφία.
Λαϊκισμός, τίποτα άλλο. Και δεν θα γίνω ποτέ πιο σαν αυτούκι. Καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Έλα, τι κάνουμε. Ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι με τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, με το ποδόσφαιρο είμαι. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέριζω όλο το παρεάκι εκεί. Καλησπέριζω τον Χατζηνάκο, τον άρχοντα του στοιχήματος. Έλα, ρε αρχηγή, τι κάνεις από τον Κανάδα. Τον άρχοντα του μεσονύχτια ζώνη και τον Άδωνη Γεωργιάδη του αθλητικού ραδιοφώνου. Έτσι όπως άκουγα εκεί να τσιρίζεις, απαρατικά αυτού που σου είπα προηγούμενο σου ταιριάζει 100%. Δεν είναι αυτά. Δεν να σου πω κάτι αγόρι προσωπικά, εντάξει. Παλίγο, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ένας πετυχημένος πολιτικός. Με τον τρόπο το έχει κατορθώσει και έχει μαζέψει ψήφους, γιατί απευθύνεται προφανώς σε ψηφόρους οι οποίοι δεν έχουν και μεγάλο IQ και καλά κάνει. Και αυτή τη στιγμή επιβιώνει στην πολιτική σκηνή χωρίς να έχει κάτι ιδιαίτερο στην βιβλιοπόληση. Είναι που έγινε πολιτικός και αυτή τη στιγμή είναι και μεσοαστός. Και μπράβο του, εγώ είμαι πολύ διαφοροποιημένο ιδεολογικά μαζί του. Αλλά, φίλε μου γλυκέ. Δηλαδή, εμένα θα μου τα πει, ρε. Τον άστο να τα πει. Θα ξαναπάρει τώρα να τα πει. Εμένα θα τα πει να μου. Εγώ θα ξανατσυρίζει και παραλίγο από με τρελάω να ρε. Δηλαδή, θε να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σε φέρουν εκτό σε αυτού και θε να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Και εδώ πέρα όλοι έχουν οπαδικέ προσεγγίσει. Θέλω μια φορά ανθρώπου να έχουν ουδέτερε προσεγγίσει με κύριο γνώμονα την αγάπη για το σπορ. Είναι οπαδική αντίληψη ότι 9 στι 10 υποδείξει offside σέβεται την απόφαση του βοηθού ο διαιτητή 9 στι 10 φορέ. Είναι οπαδική προσέγγιση αυτό. Είναι οπαδική προσέγγιση αυτό. Ναι. Μα τρελάει τελείω. Εγώ είπα ότι. Γιατρέ. Εγώ έχω ψωρίαση να πούμε. Κάθε Τετάρτη που βγαίνει. Σακού, βγάζω σπηριά. Βγάζω σπηριά όλο μου το σώμα. Το χιούμορ είναι κακόγουστο. Πολύ κακόγουστο. Ναι, είναι κακόγουστο. Είσαι κρύος. Και στα ίσια, είσαι κρύος, αγόρι μου. Άκου, έχεις έναν άνθρωπο και βάσει απόψεων, χωρίς να γνωρίζεις την καθημερινότητά του, πώς λειτουργεί, κάθεσαι και κρίνεις. Κοίταξε, είναι πολύ εύκολο. Εγώ εδώ πέρα είμαι εκτιθέμενος δημόσια. Λέω την άποψή μου χωρίς να φοβάμαι, χωρίς να έχω καμία μορφή εξάρτηση και κάνω το χαβαλέ μου. Και δίνω την ευκαιρία σε άτομα κρύα σαν και σένα, γιατί είσαι κρύος, να έρχονται και να με κατακεραυνούν. Που δεν με πειράζει, γιατί ξέρω ότι είσαι ρηχό ανθρωπάκι. Είναι ένα ρηχό ανθρωπάκι. Άσε με να μιλήσω. Τι να μιλήσεις, βρε ρηχό ανθρωπάκι. Άντε αγόρι μου και στον Ρότο να μας πεις για τον Ρότο Ράφος. Έλα σε παρακαλώ. Το χαβαλέ σου είναι κακόγουστο. Δεν έχεις και χιούμορ. Να πιάσεις ένα σημείο και να μου κάνεις ρόχα πράγμα, το δεχτώ. Ναι. Αλλά είσαι κρύος. Κρύος. Ανέραστος, βρε αγόρι μου. Πώς θα το πω. Ανέραστος. Πάμε. Δεν νιώθεις. Άντε, φυλάκιαστε ο Ιγκρίτη τώρα. Πιες καμιά ρακή να στανιάρεις. Έλα. Next, please. Next. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Κωστή. Απολαμβάνω τη ζωή. Απολαμβάνω τη ζωή, ε. Απολαμβάνω, ναι. Α, μπράβο. Απολαμβάνω. Τι κάνουμε, καταλάβατε. Όχι. Το πεζέν που κοιμάμαι στα τρένα είμαι, τι κάνεις. Το παιδί που κοιμάται στην ταβέρνα είναι. Στα τρένα. Α, το έλα πεζόν, ρε τρένο, το έλα ρε τρένο, σε. Δεν έχεις κέφια να πληρώσεις εσύ, έλα, σε ακούμε. Έλα, γόρι μου. Το πεζόνι, βρε, το πεζόνι. Ξέρω, βρε, σταμάτα, λέγε, λέγε. Τι λέει, καλά. Στα τρένα είσαι τώρα. Όχι, όχι. Πού είσαι. Αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο. Ωε. Έχει εκεί άπλα, εντάξει, εντάξει. Όπου βολεύει τον καθένα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ναι. Τώρα, ο Σαββίδης. Από πότε έγινε ΠΑΟΞΙΣ. Από πότε έγινε ο Σαββίδης ΠΑΟΞΙΣ. Από τότε που έγινε ο Σαββίδης από εξής ΠΑΟΞΙΣ. Την ίδια χρονιά. Από την ίδια χρονιά που ο Βρίζας έγινε ΠΑΟΞΙΣ. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Ο Βρίζας, μάλιστα. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης που έγινε ΠΑΟΞΙΣ από ΑΕΞΙΣ και κάνει τον καμπόσο, σε πείραξε από πότε ο Σαββίδης είναι ΠΑΟΞΙΣ. Μάλιστα. Ναι, στον ΠΑΟΞ θα του κάνω ομάδα, τον ΠΑΟΞ. Τον ΠΑΟΞ, ναι. Δεν τον έκανε. Το κάνω ομάδα. Δεν νιώθει περήφανος ο ΠΑΟΞΙΣ που μαλώνουν οι Νότιοι για τον ΠΑΟΞ και ο Καζαντζίδης εδώ παίζει βολίδα, θα μας ρίξουν κατηγορία. Θα βγει ο Μπούζος με τα εμβατήρια. Αυτά είναι ωραία. Τι θες εσύ τώρα, να πάρεις πρωτάθλημα ευνοούμενος. Μια πόλη, μια ομάδα, Άρης. Άρης. Άρης, μια ζωή. Έλα. Και πάρ' το χαμπάρι. Μάλιστα. Ερχόμαστε. Άλλος είναι να μην έρχεται.
πόσοι έρχονται σε αυτή την ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Λατρεύουμε να ακούμε τον γιατρό να τον κολλάνε και να παραλυρεί. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στην ταινία του. Πώς θα πείτε. Λέγε. Ο γαθός έχει να πει. Ωραία μας τον έσωσε. Ποιο, δεν άκουσα από τι είπε λέει. Ωραία μας γιατί δεν τον ξέπλυνε όμως τα χρέη. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα έρθω στο αεροδρόμιο να σε βρω. Δες τη γάτα τι ωραία μέρα. Μπήκε μέσα στο γήπεδο. Κάτω από τα αστέρια. Να βλέπουμε τα Boeing να πετάνε τα πετρέλαια από πάνω. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Αεκλή Λαβολιτόχωρο. Καλώς τον. Λοιπόν, να πούμε κάποια πραγματάκια. Ναι. Ναι, να ακούσω όπως μια ποδοσφαιρική προσέγγιση και πόσο ευχαριστημένος είσαι από την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ναι, άσε με να πω αυτό που θέλω και πες μου ό,τι θέλεις μετά. Λοιπόν, αυτό που λέει. Ναι. Επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, έτσι λέγανε δηλαδή. Ναι. Ήθελα να θυμίσω στους φίλους Παοξίδες όσον αφορά το αίσθημα αδικίας που βγάζουν. Ναι. Ότι πέρσι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι, είχαμε το θέατρο του Ήβιτς, στη Λεωφόρο. Ναι. Με αποτέλεσμα τη βαριά τιμωρία του Παναθηναϊκού. Ναι. Ωραία. Επίσης πέρσι στο τελικό κυπέλου, ναι, είχαμε τη νίκη του ΠΑΟΚ, ναι, με 2 μέτρα offside, ναι, χωρίς να ανοίξει μύτη από πλευρά ΑΕΚ. Ναι. Από εδώ και πέρα. Ναι. Επειδή έχει ο καιρός γυρίσματα, ερχόμαστε στα φετινά. Έχουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θέατρο του Γκαρσία Αλαΐβιτς, ναι, ολόγια περίπτωση, ναι, ναι, και όμως ο ΠΑΟΚ την γλιτώνει. Δεν παίρνει κάποια τιμωρία μετά την έφεση. Απλά χάνει το τρίποντο σε περίπτωση που νικούσε τον Ολυμπιακό. Μπορεί και να χάνει όμως. Ναι. Ναι. Θα τον νικούσε τον Ολυμπιακό. Πώς θα τον νικήσει τον Ολυμπιακό όταν στην ΑΕΚ που παίζει χωρίς Σιγκρίνσκι, παίζει χωρίς Μάνταλο, χωρίς Γιώχανσον. Ναι. Και αυτές είναι απουσίες. Μπορεί να βάλεις όπου Σιγκρίνσκι, μπορεί να βάλεις Βαρέλα. Ναι. Όπου Μάνταλο, μπορεί να βάλεις Πέλκα. Ναι. Όπου Γιώχανσον, δεν μπορεί να βάλεις τίποτα. Ναι. Δεν έχεις τίποτα. Να παρουσιάζεις αντί Γιώχανσον στον ΠΑΟΚ. Και την ΑΕΚ ερχόμενη από μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία που αποκλείεται από τη Δυναμό Κιέβου που την έχει παίξει 70 λεπτά μονότερμα και κάνει αλλαγές στο 70 τους καλύτερους παίκτες Λάζαρο και Μπακασέτα επειδή έχει το πρωτάθλημα, σου λέει να μην τα χάσω όλα, ας πάρω το πρωτάθλημα. Ναι. Η οποία Δυναμό Κιέβου φέρνει 2-2 μέσα στη Λάτσιο που είναι τρίτη δύναμη στην Ιταλία φέτος. Λοιπόν, και φτάνουμε στα προχθεσινά που παίζει με την ΑΕΚ και βάζει ένα γκολ που το μάτς είναι για 0-0, 1-1 το πολύ, με όλα τα προβλήματα της ΑΕΚ που προανάφερα, και γίνεται ένα γκολ offside που είναι 50-50. Είναι να σου πω κάτι, αεκλείς απολυτόφορο. Για μένα το γκολ είναι κανονικό. Αλλά με το γράμμα του νόμου είναι offside. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Λοιπόν, το σφυρίζει offside ο διαιτητής και έρχεται ο Ιβάν και κάνει το μάτς να μην πω ότι το κάνει. Από εκεί και πέρα, ο Ιβάν, το λάθος του Ιβάν είναι ότι άμα ήθελε από κάποιον να ζητήσει συγγνώμη, αυτός ήταν ο Μελισανίδης πρώτος, που δεν το ανέφερε. Να ρωτήσω κάτι το φίλο της ΑΕΚ, να διακόψω λίγο. Ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του κ. Μελισανίδη στην ΑΕΚ? Oh. Ο θεσμικός του ρόλος θα μου το πεις, αν είσαι έτσι τον ξέρεις. Ο θεσμικός ρόλος του Μελισανίδη στην ΑΕΚ, ο γενικός βερβαίνακας είναι στην ΑΕΚ. Το θεσμικός είναι του ρόλος είναι ο κύριος, τι είναι, μεγαλομέτοχος, τι ακριβώς είναι? Ο γενικός βερβαίνακας, τα λέει όλα αυτό που σου λέω. Άρα δεν έχει θεσμικό ρόλο. Ρε, καταλαβαίνεις, σου λέω, είναι ο γενικός βερβαίνακας. Εμένα αυτό δεν με ικανοποιεί ως απάντηση. Γιατί? Θεωρώ ότι δεν έχει θεσμικό ρόλο. Είναι αυτό που λέμε σκιώδης ηγεσία. Αν ο Μελισανίδης πάρει τον πρωτάθλημα, στεναχωρέθηκε ο εξής. Αν δεν ο Μελισανίδης, ο του ρόλο ποιο είναι. Το παίρνει ο κύριος Γατζούλας και ο κύριος Μαυροειδής Αγγελόπουλος, που είναι μεγαλομέτωχη της ΠΑΕ. Μαυροειδής. Αυτό έτσι λέμε. Δεν είναι αυτός που παίζει μπάσκετ. Είναι αυτός που έχει και την ΚΑΕ. Μαυροειδής, Μαυροειδής, Μαυροειδής. Συνεχίστε, κύριε. Αυτή είναι η μεγαλομέτωχη της ΠΑΕ. 45-45 και 10% ερασιτεχνική. Και ο κύριος Μελισανίδης, για να πούμε τι. Ποιο ρόλο έχει στην ΑΕΚ, είναι μεγαλομέτοχος της κατασκευαστικής της Δικέφαλος 24. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Άρα δεν έχει θεσμικό ρόλο. Μπορώ να ολοκληρώσω. Σιγά-σιγά. Ο Ιβάν, ναι, όπως ο Μελισανίδης έκανε την πάπια στο τελικό κυπέλου πέρσι, που έχασε το κύπελο από ένα goal offside 3 μέτρα. Ναι. Έτσι και φέτος,
που όπως ο Ιβάν λέει ότι ο Μιλτανίδης είναι φίλος σου, θα πρέπει να κρατήσει τα προσχήματα. Να πω κάτι. Είναι άλλη οικονομική αξία του κυπέλου και άλλη οικονομική αξία του πρωταθλήματος. Να μου το πεις και εσύ. Μα, καμία σχέση. Φίλε, το πρωτάθλημα είναι τίτλος τεράστιας οικονομικής αξίας και το κύπελο για μένα έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή αξία του είναι κυπελάκι. Δεν σου εξασφαλίζει τίποτα παρά μόνο να πας τρίτο προκλήμα. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Όχι, δεν αυτό είναι το θέμα. Το κύπελο είναι καθαρά για λαϊκή κατανάλωση. Η μαρμίτα του πρωταθλήματος είναι τεράστια. Το κύπελο είναι για λαϊκή κατανάλωση. Το κύπελο είναι για λαϊκή κατανάλωση. Και το έχασε, το πήρε το 16. Δεν έγινε και κάτι. Το πρωτάθλημα όμως είναι πρωτάθλημα. Έχει άλλη αξία, άλλη βαρύτητα. Μην μπαίνουμε τώρα σε ψηφισμούς και ανόητες συγκρίσεις. Για μένα επικοινωνιακά η ΑΕΚ από την ώρα που έγινε το περιστατικό με τον Ολυμπιακό, με τις όποιες συνέπειες ημί, έκανε επικοινωνιακά το τέλειο. Αποτραβήχθηκε απόλυτα. Σε λέει άσους να μαλώσουν, θα χαθούν βαθμοί, θα έχουμε αλληλοκατηγορίες, φθορές. Εγώ κάθομαι που τραβιέμαι και περιμένω τη στιγμή μου. Την περίμενε ο Μελισανίδης τη στιγμή του. Εκμεταλλεύτηκε και την στιγμή έκρηξης που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Να ρωτήσω κάτι το φίλο της ΑΕΚ από το Λιτόχωρο. Να θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ έχει μια ευτυχή κατάληξη στο πρωτάθλημα για αυτήν και είναι πρωταθλήτρια. Που είναι πολύ πιθανή εκδοχή πλέον, έτσι όπως έχουν κυλήσει τα γεγονότα. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη νέα χρονιά, αν αυτό το ρόστερ το οποίο διαθέτει η ΑΕΚ είναι ικανό για να μπορέσει να αντέξει ξανά τέτοιο βάρος. Όχι, είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Αργή, είδες. Α, πρέπει να σκέφτεσαι και το μέλλον. Δηλαδή, το μέλλον τώρα αύριο μπορεί να πεθάνουμε, θα σου πει ο άλλος. Τι μέλλον. Σαν άρεσε, γιατρέ, εδώ οι ίδιοι εξήδες δεν είχαν απέτηση φέτος. Δηλαδή τον Ιανουάριο που γίνανε οι μεταγραφές δεν άνοιξε, δεν ακούστηκε. Θα ρωτήσω κάτι. Θα έχουν απέτηση μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος. Δεν θα έχουν απαιτήσεις. Θα είναι ευτυχισμένοι, θα είναι σίγουρα ευτυχισμένοι. Δηλαδή τους αρκεί αυτό, δεν θέλουν να πούμε Champions League, δεν θέλουν μια καλύτερη εικόνα ομάδας, καλύτερες μεταγραφές. Και τι σοβαρότερη κριτική, ενίσχυση. Περιμένεις κριτική. Καλά, εδώ όχι. Πέσανε μόνοι τους και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εγώ σου λέω μην περιμένεις κριτική. Αν σαφώς πάρει, και δεν θα υπάρξει. Αν πάρει τζάμπα με ένα συνδετήρα που μου είπε ένας φίλος μου, με ένα παίχτη και ένα συνδετήρα και ένα τέτοιο πάρουν το πρωτάθλημα, περιμένεις εσύ να πούν στο Μελισανίδη ρίξε 25 εκατομμύρια. Γιατί η εικόνα της ΑΕΚ δεν είναι τόσο ικανοποιητική ποδοσφαιρικά. Ομάδα κλοπής είναι φέτος. Ναι. Ναι. Πες. Καλά, Κωστή. Καλώς τον. Πάλι ο ίδιος με προηγουμένος. Τώρα να υποθέσω ότι έπεσε η γραμμή ή με κλείσατε προηγουμένως. Όχι, έπεσε. Ότι έπεσε γραμμή. Ωραία, πάμε. Ο λόγος που ξαναπήρα ήταν ότι με εκνεύρισε τόσο πολύ ο γιατρός, γιατί δεν έχει μπει ούτε καν σε χορτάρι, δεν έχει δει πίεση, ειδικά με στην Τούμπα, σε ένα δύσκολο γήπεδο όπως είναι η Τούμπα που έβραζε και μόνο αυτά. Και λέει αν είμαι γυναίκα του Κομίνη. Καταρχάς, σε παρένθεση μέσα, ο Κομίνης ήταν διαιτητής και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πέρσι με το κουτάκι της μπύρας και στο τελικό και το προθεσινό μάτς. Ερώτηση. Τρία... Ωραία, πολύ ωραία. Ερώτηση ωραία. Για σένα. Λοιπόν, και κάτι ερώτηση. Και ξέρει άποψη το αν ήταν η γυναίκα του Κομίνη να τον χώριζε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εσύ, είναι δυνατόν, είναι μια φάση τόσο δύσκολη. Ερώτηση. Και πες μου. Ποδοσφαιρικά, σαν ναι. Αργιανός, ναι. Ποιον έχει μεγαλύτερη εκτίμηση, το Μυροφορίδη ή τον Αναστόπουλο? Το Μυροφορίδη ή τον Αναστόπουλο? Κάτσε λίγο. Τι να σε πει. Το Μυροφορίδη ή τον Αναστόπουλο? Δεν μία σύγκριση. Άλλη δουλειά κάνει ο ένας, άλλη δουλειά κάνει ο άλλος. Ποδοσφαιρικά, ποιον εκτιμάς περισσότερο? Τη συγκεκριμένη στιγμή που μας κάνει τη δουλειά μας, το Μυροφορίδη. Περιπτεράστον ο Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης από τον Αναστόπουλο λοιπόν έχει καλύτερη ποδοσφαιρική προσέγγιση. Αυτό μου λες. Δεν έχει πατήσει χορτάρι κι αυτός. Δεν πάτησε χορτάρι. Περιπτεράς ήτανε. Να πούμε ότι έχει 4 ανόδους ο περιπτεράς και ο Αναστόπουλος ας πούμε βγήκε τρίτος πέρσι. Να και ο... Ότι η μπάλα έπαιξε ο γιατρός, έπαιξε και ο Μυροφορίδης. Εγώ δεν έπαιξα ποδόσφαιρο, γιατί δεν ικανότητες να παίξω. Δεν μου άρεσε. Πάρ τον Αναστόπουλο από τον διευθυντή λοιπόν και σου απαντάω με παράδειγμα. Καλημέρα. Ήθελα να αποφύγω τους τραυματισμούς. Ρε περιπτεράς ήτανε. Πάμε παρακάτω. Μπράβο, σε μαγαζιά ήτανε. Πυγμαχία έκανε. Πανέξυπνος άνθρωπος είναι. Έχει αίσθηση από ποδόσφαιρο. Γνωριμίες, τσαμπουκά. Αλητεία. Είναι επαγγελματία. Ποιος έχει καλύτερη ποδοσφαιρική προσέγγιση? Ο περιπτεράς που ήτανε σε μαγαζιά και ο Μυροφορίδης που έχει 4 ανόδους και ο Αναστόπουλος που έπαιξε διεθνής και ήταν πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα. Αργιανέ εσύ, γκαλάκι να πούμε.
Καλά, δεν τον είπα. Άσε τα καλάκια. Ένας παίκτης, καταρχήν ένας παίκτης ενστίκτου επιθετικός με πολύ ταλέντο δεν πρόκειται ποτέ να γίνει καλός προπονητής. Άστα ρε, μητά, ποτέ. Αυτός είπε για χοντάρια παίκτης, παίκτης ο οποίος ήταν βασίστηκε στο ταλέντο του δεν μπορεί να γίνει ποτέ καλός προπονητής. Πάμε επόμενη γραμμή. Νόμος είναι αυτός. Έλα τώρα, νόμος. Μητά, νόμος. Καλημέρα, ναι. Ναι. Γεια σας κύριε. Μπορεί να με Κατερίνα την Κυριακή, να ξέρεις κύριε Κώστα. Ναι. Τι έχεις την Κατερίνα? Πιερικός Παλαιοχώρη. Εντάξει Βασίλη. Λοιπόν, σήμερα βγαίνω κατ' εξαίρεση. Σήμερα, θέλω να με προσέξετε. Σήμερα βγαίνω κατ' εξαίρεση. Το θεώρησε υποχρέωση μου. Για τελευταία φορά, γιατί έχω κάνει δημόσια δήλωση ότι δεν θα ξαναβρω. Πού? Από την Κυριακή το μεσημέρι. Όταν στα RGNA έχω δεκαετή συνεχή παρουσία και πιστεύω να υπήρξε μια ευχάριστη νότα. Λοιπόν, επειδή... Κάτσε να ακούσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, παιδιά. Έκανα μια δήλωση την Κυριακή το μεσημέρι ότι η απόφαση που βγήκε στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν έχει προηγούμενο. Το σβήσιμο των τριών βαθών και η αφαίρεση της ποινής. Και δεδομένου ότι 2 η ώρα τα μεσάνυχτα βγήκε της Κυριακής, βγήκε η απόφαση της αθώωσης και προλάβα και έγινε και το πρωτοφανές να γίνει το παιχνίδι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας είχα πει την Κυριακή το μεσημέρι, δεν θα δω το μάτς, πάω Κάικο όπως δεν το είδα και προτίμησα να πάω στον κινηματογράφο. Δέθηκα έναν ανηλαιή καταιγισμό. Από ποιον? Μηνυμάτων υβριστικών απαξιωτικών και ακροατών. Λοιπόν, κατόπιν του και επειδή με πιάσανε πολλά άτομα, φίλοι μου και με πιάσε και άτομα του συγγενικού μου περιβάλλοντος θεώρησε ότι το ποτήρι ξεχύλισε για μένα και κόβω τη σχέση μου με τα ραδιόφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχθήκατε και σας ευχαριστώ για την όλη γνωριμία. Τώρα απευθυνόμενος σε σένα Βασίλη. Σε εκτιμώ απεριόριστα, αλλά δυστυχώς εκείνο που με θλίβει περισσότερο είναι ότι αδικείς τον εαυτό σου, διότι βγάζεις μια προκατάληψη και μια εμπάθεια εκεί που στοχοποιείς είτε ομάδες είτε πολιτικά πρόσωπα. Θα ήθελα να είσαι πιο προσεκτικός και επίκης στους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι στο ύφος και το ύφος σου αυτές οι συμπεριφορές. Θέλω να πιστεύω. Κοίταξε κύριε Κώστα, εγώ θέλω να προσεγγίσω λοιπόν, εμάς ποδοσφαιρικά ως ποδοσφαιρόφιλος. Προσωπικά η αλήθεια είναι ότι ήμουν με τον ΠΑΟΚ λόγω του κύριου Λουτσέσκου, γιατί τον είχαμε στην ομάδα μας και ήταν ένας καλός προπονητής. Αλλά θέλω να αφαιρέσω το συνέστημα. Ξέρω ότι την ΑΕΚ σαν οντότητα δεν τη συμπαθώ και ότι θα τη συμπαθήσω ποτέ. Αλλά το ποδοσφαιρικό είναι ποδοσφαιρικό. Για μένα είναι πολύ σεβαστό ο κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή και με ενδιαφέρει τι φανέλα φοράει. Το σέβομαι ως αθλητή. Γιατί αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Λουτσέσκο είναι προπονητή Ξάνθη και κάτω. Να το ξέρει αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει πρωταθλητισμό. Φέτος παίρνοντας μια ομάδα που δεν είχε ποτέ την άβρα του πρωταθλητισμού, κατορθώνει και την έχει και κάνει πρωταθλητισμό. Για μένα αυτό εξαιτίας είναι του Προέδρου και όχι του προπονητή. Παιδιά, ο Πρόεδρος τι μπορεί να κάνει. Ο προπονητής δεν χειρίζεται το υλικό. Πάρα πολλά. Ο προπονητής χειρίζεται το υλικό. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε άβρα πρωταθλητή φέτος εξαιτίας του Προέδρου του. Εγώ διαφορώ πάλι. Όχι του προπονητή του. Είναι πολύ σημαντική να υπάρχει μια καλή χρηματοδότηση. Αλλά από εκεί και έστρα δεν είναι πιόνι ο προπονητής στον πάγκο να είναι μαριονέτα. Παίρνει κάποιες αποφάσεις. Διαχειρίζεται ένα υλικό. Συνέχισε κύριε Κώστα. Για τον ΠΑΟΚ μια ομάδα που ποτέ δεν είναι ομάδα πρωταθλητισμού είναι πολύ σημαντική στην πορεία. Μισό λεπτό, Βασίλη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, Κωστή. Χάρηκα που σε γνώρισα, θα επικοινωνούμε μαζί εκτός αέρα. Μπορεί να το τα πούμε την Κυριακή. Λοιπόν, το τηλέφωνο θα σου δώσει ο... Ναι. Θα σου δώσει ο Κωστής. Ειλικρινά, μου βγήκε μια πίκρα αφάνταστη. Γιατί το να με χαρακτηρίζεις οποιοσδήποτε,
Εγώ κανένα ακροατή δεν χαρακτήρισε. Εμένα να με χαρακτηρίζει λιμοτάγαρο, να με χαρακτηρίζει με διάφορες. Ποιος το είπε αυτό? Ακροατής. Ναι, κύριε Κώστα, κάτσε, όταν μιλάμε δημόσια, εκτιθέμεθα όλοι. Στάσου λίγο, ρε. Εκτιθέμεθα όλοι όταν μιλάμε δημόσια. Λέω... Σταθείτε λίγο, ρε. Άιντε, πες. Σταθείτε λίγο, ρε. Σε είπε λιμοτάγαρο και ο παρουσιαστής δεν τον έκοψε. Δεν τον έκοψε. Άρα τον παίρνει ο παρουσιαστής. Ποιος ήταν ο παρουσιαστής εκείνη την ημέρα? Δεν πειράζει, αφήστε. Μία τέσσερις, ποιος κάνει την Κυριακή. Ποιος ήτανε, θα σου πω εκ τόσο αέρα. Μία τέσσερις πιστικά την Κυριακή, πέρα το μάθεις. Εγώ πάντως σας λέω ότι το μάτς δεν το είδα και επειδή δεν το είδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατόπιν της απόφασης που βγήκε αυτής για πρώτη φορά. Κύριε Κώστα, να πάρω εγώ μια δεύτερη θέση. Μισό λεπτό, μην με διακόψεις. Αν υπήρχε ανακοίνωση της απόφασης μετά το ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς κόσμο, τι είδους δικαίωση θα ήταν αυτή που θα φερτώνει? Όχι, άλλο λέω. Μισό λεπτό, Βασίλη. Θα πρέπει στο εξής ο αθλητικός δικαστής να, η όποια απόφαση του αθλητικού δικαστού να μην εφησυβάλλεται. Να είναι σταθερή και αμετάκλητη. Το δικαίωμα της έφεσης υπάρχει σε όλα τα δικονομικά συστήματα. Δηλαδή, τώρα το δικαίωμα της έφεσης υπάρχει στα ποινικά. Στα ποινικά στην Ιταλία, όταν υποβίβασε ο αθλητικός δικαστής στην Μίλαν, σε ενημερώνω ότι από τότε τον βάλα και αθλητικό δικαστή σε όλη την Ευρώπη. Εκείνος ο αθλητικός δικαστής που μου διαφεύγει το όνομα, η απόφασή του ήταν οριστική και αμετάκλητη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε έφεση, σε δικαστές, έστω και εν ενεργεία, τους οποίους πληρώνει η ΕΠΟ. Το κατάλαβες, Βασίλη? Πληρώνεται από την ΕΠΟ η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δικαστών. Τέλος. Εντάξει, τώρα θα τα πούμε κατά τη διάρκεια. Και την πρωτοβάθμια δίκαση γυναίκα. Γυναίκα. Που δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Και τι θα πει αυτό, ποιος το ξέρει αυτό? Αυτό που λες είναι ρατσιστικό. Εντάξει, το ότι είναι δικαστής δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποφασίσει. Έλα, γυναίκα δικαστή, πας να δικαστείς τρελό, είσαι καλά, σε λέει. Και εσύ μην... Γυναικοκρατείτε! Η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε, γυναικοκρατείτε! Πολύ σύμφωνος, γιατί οι γυναίκες είναι καλύτερες στο διάβασμα και είναι πιο λογικό να πετυχαίνουν σε εξετάσεις. Εγώ αν πάω κατηγορούμενος με γυναίκα δεν πάω. Ποδητσιτάω ώρα πολύ. Ρε άρχοντα των χωραφιών και των τρακτέρ, μη μιλάς για μπάλα, δεν το έχεις. Γιατρέ, συνέχισε να τον ξεφτυλίσεις ποδοσφαιρικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον γιατρό σε όλα. Από τις λίγες φορές ο Πάο και ο Λουτσέσκου έπαιζαν με το πιστόλι στον κρόταφο. Άρα, σωστός ο Λουτσέσκου. Μαρινάκης είναι στα παραπολιτικά. Χαζινάκο, δώσε προγνωστικά, γιατρέ, μας έπρεξε, φτάνει. Ραπτόπουλε, καλημέρα. Θέλω να ακούσω την απόψη τη δικιά σου και του γιατρού για τις συνεχείς αλλαγές προπονητού του φίλου σου του Κούγια. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, ο Πάο θα το πάρει, βρέξει χιονής. Ο Κούγιας συμπεριφέρεται τους προπονητές σαν αγκαθαρίστριες. Σου λέει, θα βρω άλλη. Είναι εκρηκτική προσωπικότητα, πραγματικά. Αλλά εγώ απορώ πώς δεν έχουν κυνηγήσει δικαστικά, δεν ξέρω αν αποζημιώνει, τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται. Έχει δίκιο ο γιατρός. Άπειρες φορές στο παρελθόν ο Χασταφέρης έχει αφήσει φάση. Ενώ υπόψη δίνει offside. Ραπ, έχει δίκιο άπειρες ο γιατρός. Φορές, ο διευθύνσης κάνει την τελική. Γιατρέ, πες τα πάρε από εκεί το ασανσέρ των κατηγοριών, ούστε από εκεί, Χόμπιτ. Ο Πάουκ έχει αγωνιστική απόσταση από την ΑΕΚ. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ είχε τέσσερις ευκαιρίες για γκολ έναντι δύο του αντιπάλου σε εμάς που ήθελε το χ. Ωραίο. Ποιες είναι οι ευκαιρίες της ΑΕΚ? Του κτηνία που να μας πει αν τον παίζανε στην μπάλα. Ποιος έριξε το πέναλτι και μου κρίσε το σπίτι? Άρε κατακαημένε ντουνιά. Κώστα, εσένα που σου αρέσουν οι ροκ καταστάσεις, έκανε χειραψία στον Ιβάν και ο άλλος έγινε ρίγκο, λέει. Έχετε πολύ γέλιο. Γύρισε ο Καζατζίδης, θα έχει ακροματικότητα και άσου, Κώστα, αλλά απ' την άντε λεθέ είσαι χειραψία και ένα πρωτάθλημα μείον. Ο Πάουκ στο τελικό με τον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε αποδεκατισμένος. Αυτά δεν τα λένε οι Αθηναίοι. Ωραίο. Επειδή μας πρίξανε με το περσινό κύπελο, στο φετινό τελικό, στο καινούριο κύπελο, δίπλα να φέρουμε και το παλιό, λέει. Μακάρι όλοι οι ραδιοφωνικοί μαϊτανοί να είχαν την ίδια ευτυχία και να αυτοκοβόντουσταν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Μια χαρά, εσείς. Ωραία, τα αναλύουμε. Λοιπόν, το φετινό, θα πω την άποψή μου πως αντιλαμβάνομαι το φετινό πρωτάθλημα. Μέχρι την έναρξη του αγώνα που δεν έγινε ποτέ του Ολυμπιακού, όταν είχαν δηλώσει αυτοί οι έξυπνοι παράγοντες, πονηροί βέβαια στο έξυπνοι, ότι μπορεί να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τα γεγονότα τους δικαιώνουν. Οπότε το πρωτάθλημα δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο, παίχτηκε σνούκερ. Παίρνοντας τη διαφορά από
τη βαθμολογία και κοιτώντας πώς θα γίνουν κάποια πράγματα τα οποία τους πήγανε και τους γίνανε, φτάσαμε στο ροντέο. Ρε φίλε, έχεις καβάζα τους βαθμούς. Έχεις Ολυμπιακό ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Έχεις καλή ομάδα. Δεν τους έπαιξα ποτέ. Όπα, δεν τους έπαιξα ποτέ αυτούς. Σαν ΠΑΟΚτζής, δεν τους έπαιξα ποτέ. Όταν πάει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο και επειδή ξέρουν ότι κάτι θα γίνει, έτυχε να είναι τώρα το ρόλο. Μπορεί να είναι το ρόλο, στο είχα πει και την άλλη φορά. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Κάτι θα γινόταν. Μπορεί να πέφτει ξύλο μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Πήγανε για να διακόψουν τον αγώνα. Σωστός. Το κάνανε σνούκερ. Σου λέει να γίνει το αβαβούμ και να αποχωρήσουμε. Σωστός. Αυτό περιμένανε. Έρχεται η ΑΕΚ με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σου είχα πει, είχα μιλήσει πάλι πολύ παλιά. Όχι πολύ παλιά, πριν κάνα δύο εβδομάδες. Που σου είχα πει ότι οι Μιλισανίδες δεν μιλάνε low profile. Λοιπόν, και τι γίνεται, γίνεται αυτό που έγινε. Ο άλλος είναι ένας άνθρωπος, επιχειρηματίας. Έχουν κοντραριστεί πολλά συμφέροντα. Αν αναλύσεις τα media σε ποιον ανήκουν, θα δεις το όνομα που κρύβεται από πίσω. Ακόμα και ο Sky συζητιέται να πουληθεί, να το πουλήσει ο Αλαφούζος στο Μαρινάκι. Γι' αυτό και ο Αλαφούζος έχει αλλάξει τροπή και γι' αυτό το Sky κάθε μέρα χοροπηδάει, χοροπηδάει με το Σαβίδι και το Σαβίδι και το Σαβίδι. Πω ρε φίλε, να είσαι τώρα Παναθηναϊκός και να βλέπεις ότι ο πρόεδρος γλύφει τα παυτά του χοντρού, τα χοντρά. Είναι ρε φίλε, ασύρρητο αυτό το πράγμα. Μόνο και μόνο από αυτό δεν ξεπερνιέται. Άντε να πει ο Παναθηναϊκός είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, δεν έχω λεφτά. Σε άθλια. Να βλέπει να γλύφει ο Παναθηναϊκός ο πρόεδρος. Το Μαρινάκι επιχειρηματικά είναι ασύλληπτο ρε φίλε. Δεν παλεύεται. Κοίταξε. Σήμερα κλειδώσανε τους λογαριασμούς, διάβασα του Παναθηναϊκού επειδή έκανε καταγγελία ένας παίχτης. Ναι. Για 63.000 ευρώ. Ναι. Ο άλλος που το παίζει καναλάρχης το πουλάει στο Μαρινάκι. Όλοι αυτοί οι καναλάρχες, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι έκλεισε το Μέγκα που στο Μέγκα είναι και ο Βερδογιάννης και ο Μαρινάκι. Είναι συμφέροντα. Το τι κάνουν δεν μας ενδιαφέρει, το κέρδος τους κοιτάνε. Αλλά αυτό που από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του επιχειρηματικά. Καλά τους έκανε ο Κοτσόνης και ζητάει 63.000 ευρώ. Βέβαια. Καλά τους έκανε. Και γι' αυτό το λόγο. Τα Golden Boy αυτά καλά τα έκανε. Και επειδή το. Έτσι. Και επειδή φαίνεται για μένα η νίκη του Σαββίδη, όταν στην πέφτει όλο το σύστημα, σημαίνει κάτι έχει κάνει καλά. Όχι κάτι έχει κάνει κακό. Λοιπόν. Και επειδή το κάνανε σνούκερ και κάνανε την καθάδια όπως την κάνανε και ποια είναι η UEFA. Ο γιος του Θοδωρίδη δεν είναι η UEFA. Είναι κάτι άλλο. Παραπέω σε κάτι άλλο. Λοιπόν, το είπε ο Θοδωρίδης, ο παππούς, το είπε. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Μπροστά μας το έχουμε. Γιατί νομίζω το πάρει ΑΕΚ. Αν όποτε αυτό ξεκινήσει, όποτε ξεκινήσει. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Πάω ξανά με μια ζωή και τάβλη έχω παίξει στη ζωή μου. Δεν έχω παίξει κανένα ποδόσφαιρο για να ξέρω να απαριθμίσω κάποια πράγματα τεχνικά. Αλλά στο τεχνικό κομμάτι θα σου πω κάτι που έκανε εντύπωση στη μάνα μου όταν ξεκινάει το Πάω Κάικ. Μου λέει ο Μπίσεσβαρ που είναι. Μα να μην έχουμε τα 5 χρονών. Λέω κάτσε ρε μάνα να το δούμε. Λέω ας τον Μπίσεσβαρ. Όχι μου λέει, μα αν δεν παίζει αυτό, λέει τι θα κάνουμε. Παιδιά, εγώ θα αποχωρήσω σε για να δει και κάποιοι παίκτε προσωπικότητε πώ αντανακλούσε κάποια μάτια που δεν είναι τεχνικού ποδοσφαίρου. Αυτά έχω να πω, αυτή είναι η άποψή μου. Ο πόλεμο γίνεται, φεύγει για να συγκρότησε ο Σαββίδη στη Ρωσία και εύχομαι να γυρίσει πιο νικημένο. Γιατί για μένα είναι νικητή. Όταν στην πέφτει όλο το σύστημα, είσαι νικητή. Αυτά, παιδιά, καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Όσοι είναι στη γραμμή. Λοιπόν, εγώ θα σα πω ένα καληνύχτα. Είναι τελευταία φορά που παρουσιάζουμε στο ραδιόφωνο. Η σημερινή εκπομπή δυστυχώς αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και δυνατότητα διαλόγου και επικοινωνίας. Κάποιοι είναι παρεσημένοι τα συναισθήματά τους, δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Θα πω μια τελευταία κουβέντα. Παιδιά, έχει γίνει μια διακοπή πρωταθλήματος και υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε χαμηλόμιστες ομάδες, οι οποίοι παίρνουν 1.500 ευρώ το μήνα και αν τα παίρνουν. Κανείς δεν τους σκέφτηκε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι διακόπτουν το πρωτάθλημα. Από αυτά τα λεφτά πρέπει να πληρώσουν φροντιστήρια, γυναίκες, παιδιά, έρχονται από ξένες χώρες. Πραγματικά κινδυνεύει η καθημερινότητά τους, γιατί μιλάμε για προέδρους οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει το να πληρώσουν. Μια που μίλησες για κούλια και για συχνές αλλαγές προπονητών, μιλάμε για τέτοιες ομάδες και κοιτάμε μόνο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δηλαδή, σε αυτό το ποδόσφαιρο δολοφονείται, άνθρωποι που επιβιώνουν με λίγα πράγματα και μια καριέρα που διαρκεί με το ζόρι 10 χρόνια και είναι χαμηλόμισθοι, αυτού δεν νοιάστηκε κανείς. Γι' αυτό, επειδή αγαπάω το ποδόσφαιρο τον εαυτό μου και γενικότερα, σήμερα έφυγε η κατάσταση. Πραγματικά ξέφυγε.
Είναι τελευταία φορά που παρουσιάζουμε στο ραδιόφωνο. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Ραπτόπουλο. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα αυτά τα 5 χρόνια να λέμε κάποιες απόψεις. Τι να πω άλλο. Μετά τον κύριο Κώστα δηλαδή. Αποχωρώ γιατί πραγματικά εδώ πέρα το κοινό είναι τυφλωμένο, είναι οπαδικό κόμμα και άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα και θεωρητικά πρέπει να συνεργαζόμαστε, καθόμαστε και μαλώνουμε για πράγματα τα οποία. Όχι μαλώνουμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το λέω σε ένα Βασίλη προσωπικά. Γιατρέ, το κοινό πράγμα... είναι δύσκολο. Εγώ πίστεψα με η θέση μου είναι πολύ πιο λεπτή από τη δική σου. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εν γνώση ακριβώς... του κόσμου. Είμαι ένα οπαδό του Άρη, αγαπάω την ομάδα μου και έχω μαγαζί. Στα 500 μέτρα από το γήπεδο της Τούμπας. Αλλά δεν φοβάμαι να επιθέσω. Αλλά εσύ ρισκάρεις επιχειρηματικά. Όχι, εγώ προσωπικά επειδή αγαπάω κάτι. Ρισκάρω σαν άνθρωπος. Και όχι ρισκάρω. Εμένα μου αρέσει το χαβαλέ, κουβέντα, επικοινωνία κτλ. Εγώ επειδή θεωρώ τον εαυτό μου. Κατάλαβες, Βασίλη, εδώ πέρα ότι είσαι ένας πατέρας. Εγώ. Γιατί φοβήθηκε για μένα. Γιατί η συμπεριφορά σου. Φοβήθηκε η δικιά μου συμπεριφορά. Φύγε ρε παπά, λίγο να μιλήσεις, σε παρακαλώ. Εδώ πέρα έχει γίνει άνοιτα πάνια. Μιλάμε, σε παρακαλώ, μιλάμε. Δεν είμαι, 39 χρονών. Σε παρακαλώ, πρέπει να. Εδώ πέρα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ποιο στερεί τη δημοκρατία, λες εδώ πέρα. Ότι βρέα γόρι μου, τι δημοκρατικέ δεν ποιο στερεί τη δημοκρατία. Δεν ξέρει, κύριε, θα σα εξηγήσω. Μην το δε. Δηλαδή, εδώ πέρα εκθέτουμε μια ποδοσφαιρική άποψη. Λέμε πράγματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Μιλήσαμε με κανονισμού, με κείμενα. Αυτό που λέμε σκύτα μάνετ. Αποδείξαμε κάποια πράγματα. Είπαμε και τον Κομίνη ότι έχω την απέτηση ως διεθνής διαιτητής να είναι ικανός να χειριστεί τέτοιες φάσεις. Μιλήσαμε νευροφαρμολογικά, ποιος έχει την καλύτερη τοποθέτηση. Ήταν μια φάση που την έλεγε ο Κομίνης καλύτερα από τον βοηθό του. Τυχαίνει αυτός ο ποδόσφαιρο, η μία στις 10 των περιπτώσεων. Έτυχε να είναι στον Κομίνη. Πήρε να πάρει τη σωστή απόφαση. Γιατί το ξέρει, ξέρει την αλλαγή του κανονισμού. Είναι μέσα στα κυκλώματα. Και ξαφνικά κάνει αυτό. Αν... το λύστημα. Άκουσα με λίγο. Και προκαλεί όλο αν αυτό υπάρχει, και φεύγω από το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αν υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο ο Κομίνης είναι πιο πολύ στην ευθεία. Δεν με ενδιαφέρει ο Κομίνης. Μα με την άποψη ότι σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου προκάλεσε ένα ντόμινο εξελίξεων και είπε ο ξετσίποτος για μένα Κομίνης ότι εγώ έχω γυναίκα 7 μηνών έγκυο. Δεν με ενδιαφέρει Κομίνη αν έχει 7 μηνών γυναίκα έγκυο. Μην έρθει να το παίξει αν φοβάσαι το παιχνίδι. Πες πριν το παιχνίδι, γιατί εκείνη είναι η αποζημίωση, είναι η καριέρα του διεθνούς διαιτητή και ξαφνικά βλέπει σε μια στιγμή, γιατί σε λίγος, τα σκατώνεις. Το λέω ευθέως, τα σκατώνεις. Και έχω απαιτήσει από τον Κομίνη γιατί είναι διεθνής διαιτητής. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτό το μάτσο διαχειριστεί τέλεια. Και όχι να επηρεαστεί συναισθηματικά. Ξέρει και ο ίδιος αν κοιτάξει ένα φώτο στον καθρέφτη, λέει φτούσου ρε Κομίνη. Δεν μπόρεσε να βγάλει αξιοπρέπεια διαιτητή. Ότι είσαι. Ο διαιτητής αποδίδει δικαιοσύνη ποδοσφαιρική εκείνη τη στιγμή. Και δεν κοιτάει συμφέροντα κτλ. Δυστυχώς έφερε αυτό το ντόμινο εξελίξεων. Και τώρα είμαστε σε ένα γαϊτανάκι αηδίας, γιατί είναι αηδιαστικό αυτό το φαινόμενο που γίνεται. Λαϊκίστικο. Μιλάμε για Δύσεις Ανατολές. Τώρα τι να συζητήσουμε. Είναι αυτές οι καταστάσεις οι οποίες είναι όμορφες. Δεν πάμε να μιλήσουμε καν για αυτό που αγαπάμε. Εντάξει. Ελληνές καταστάσεις. Περνάει σε δεύτερη μοίρα. Και η ευθύνη, κύρια, είναι του Κομίνη. Τέλος. Και καταλαβαίνω πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει βάλει εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ 7 χρόνια που είναι αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕΠΑΟΚ, έχει κάνει, όπως είπες και εσύ, προσπάθειες, χρηματοδότησε, να του κλέβουν κάτι το οποίο είναι το αξίζει στον αγωνιστικό χώρο. Τέλος. Το Κομίνης δεν μπαίνει λίγα. Εντάξει, τελείωσε. Εντάξει. Την αγάπη μου. Εντάξει. Είναι τελευταία φορά που μιλάμε στον αέρα. Ελπίζω να αναιρέσει γι' αυτό. Δεν αναιρώ, όχι. Ελπίζω. Δεν αναιρώ. Εγώ και όσες κόντρες και να έχουμε. Ξέρεις ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Άσχετο, μπορεί, μπορεί εκτός εκπομπής κάνει ό,τι θες. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα δυστυχώς. Ελπίζω να αναιρέσει, ελπίζω να αναιρέσει. Δεν αναιρώ γιατί εντάξει, δεν υπάρχει να είναι ροή, δεν είναι ενθερμό. Εντάξει. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Βλέπεις εδώ πέρα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανησυχούν δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν μπορώ να. Όχι για τον εαυτό μου να βάζω σε κίνδυνο την ψυχολογική κατάσταση των γονιών μου. Το ξέρεις πολύ καλά εδώ πέρα δεν έχει ξεφύγει το θέμα. Και να πω και κάτι για την ευτυχία. Ρε παιδιά, πριν 10 χρόνια θυμάστε ένα παιχνίδι Λιούπολη Πανετολικό. Ναι. Γαζόνανε τα τέτοια. Η υποκρισία σας δεν έχει όριο. Εκεί γαζόνανε το πούνα του Πανετολικού και πήρε λίγο πολύ Τσακογιάννη την άνοδο. Εκεί με τη Μολότοφ διακόψετε κανένα πρωτάθλημα, κύριε Καραμαλή, που ήταν τότε πρωθυπουργό, που μιλάει Νέα Δημοκρατία, το Φαρισαϊκό Κόμμα. Είχατε κάνει καμιά κίνηση, ή επειδή ήταν ο Πανετολικό του Κοστούλα και ο Καραμαλίκη. Ποιο Καραμαλίκη, ρε παιδιά. Καραμαλίκη του Πανετολικού, τι μα νοιάζει, δεν πάνε άφαγε σφαίρε. Καραμαλίκη είναι. Και δεν θρυνήσαμε θύματα. Λοιπόν, αυτά να τα βάλετε στο μυαλό σα. Τα έχετε αφήσει και εξελίχθηκαν γιατί γουστάρετε το συνδικαλισμό, τις δημόσιες σχέσεις, τα πάρε δώσε, τα υπόγεια. Αυτή είναι η πολιτική σκηνή του τόπου και μέσα από το ποδόσφαιρο. Και θα πω και την τελευταία για το κόμμα το οποίο θεωρητικά το ψήφισα. Βγάζετε ένα φέκ, ρε παιδιά. Πόσο πρόχειρα λειτουργείτε. Στο φέκ γράφετε ότι αναστέλλετε και λειτουργία της Football League. Και μετά προφορικά το αναιρείτε. Παίζει. Είστε σοβαροί άνθρωποι, δηλαδή στην ουσία μας λέτε, ρε παιδιά, πλάκα κάνω. Δηλαδή, χαβαλέ.
κάνει πολιτιακή ηγεσία. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ επικοινωνιακά προσπαθώ να κερδίσω αυτούς που λένε α, είναι ηθικός, θέλει να πατάξει τη βία. Και μου βγάζει ένα φεκ που δεν ξέρει τι γράφει. Πόσο σοβαρό είσαι, ρε παιδιά. Δηλαδή πήρε το φεκ του Κοντονή και το αντέγραψε και το ξαναέβγαλε. Το ίδιο, copy paste. Και ξέχασε να αφαιρέσει ότι θα γίνει αγώνα στη Football League. Βαλκάνια είμαστε. Γι' αυτό. Βαλκάνια. Άντε λοιπόν, σοβαρευτείτε και να μιλάμε για ποδοσφαιράκι. Θα μιλάμε. Δεν θα μιλάμε. Από το εξή τελευταία φορά. Χαιρετώ. Πάμε επόμενε γραμμέ. Πέντε τελευταίε. Έλα πίσω. Κάνε πίσω. Ποιο κάνει πίσω. Θα βλέπει εκεί στην κάμερα. Πάμε πάρα επόμενο. Κάτσε να φιληθεί με το χειριτή. Η κόκκινη γραμμή σου λέω είναι κανένα μέτρο. Τι κόκκινη γραμμή, τι λέει αυτός, με ποιον τσακώνεται αυτός. Ποια κόκκινη γραμμή, έλα, ρε. Τίποτα, καλημέρα. 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 Πασέλινο έχει σήμερα, ρε. Λέγε. Πού έπεσε, κόκκινη γραμμή. Έλα, φίλε. Περνά λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Πάμε λοιπόν. Πάμε στην άλλη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Γιατρέ, σιγά κλάψαμε. Έφυγε ο γιατρός, έφυγε. Ναι, δακρύσαμε πέσωνα. Αυτόν ήθελα να μιλήσω, αλλά πρόλαβε την έκανε. Γιατί το, αυτά που λέει το κόμπλεξ που βγάζει, είναι καλός χειριστής του λόγου. Βέβαια. Άκου να δεις, είναι καλός χειριστής του λόγου, τα λέει όπως το βολεύουν συνέχεια, μετά όταν τον κατηγορεί κάποιος τα γυρνάει σε ποδόσφαιρο και σε τακτικές, που και εκεί είναι λίγος, λίγος. Συγκεκριμένα πες. Τι? Θα πεις συγκεκριμένα. 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 Ναι. Συγκεκριμένα. Ας πάρεις και ας βάλεις τις δύο τελευταίες εβδομάδες τις εκπομπές σου που ήταν εκεί αυτός, να δεις τι λέει. Τι λέει. Φανατίζει. Τι. Τι λέει. Mm. Το κόμπλεξ που βγάζει. Για ποιο πράγμα. Αυτό παραδέχεται κιόλας, μωρέ. Κάτσε μωρέ. Για ποιο πράγμα. Για όλα, για όλα. Ό,τι ανοίγει το στόμα του, κόμπλεξ βγάζει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Περιμένω συγκεκριμένα επιχειρηματολογία συγκεκριμένη. Εδώ με τον Χατζινάκο επιχειρηματολογούσαν και οι δύο. Στην αντιπαράθεση που είχαν οι δύο κύριοι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. 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 Λοιπόν, καταρχήν για τον γιατρό, αν και διαφωνώ ποδοσφαιρικά, δεν θέλω να φύγει για το πάνελ. Νομίζω πως έχει μια όψη την οποία τεκμηριώνει όσο μπορεί φυσικά και νομίζω πως δεν πρέπει να φύγει από το πάνελ. Τώρα φυσικά αν φοβάται για την σωματική. Εγώ φίλε χωρίς Τετάρτες εδώ πέρα θα πάω κατάθλιψη χωρίς τον γιατρό. Έμαθα με τον γιατρό, δεν μπορώ. Θα πάω κατάθλιψη. Εγώ δεν μπορώ. Έχει αποκτήσει ενδιαφέρον την Τετάρτη μου τον γιατρό εδώ πέρα. Αδιαφωνούμε, τον αγαπάω σαν άνθρωπο, όσο και να διαφωνούμε. Ελπίζω να αναιρέσει την απόφαση του, όσο και να διαφωνούμε σε θέματα αγωνιστικής και εξωαγωνιστικής φύσης. Το βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λογικός, είναι τεκμηριωτικός. Σαν άνθρωπο, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ τον γιατρό. Φίλε, σαν άνθρωπο. Ο Ραπτόπουλος, άκου να δεις. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο ίδιος ο Ραπτόπουλος. Η γύρω από τον Ραπτόπουλο, δηλαδή οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, οι κύριοι κτλ. Είναι και αυτοί οι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Δηλαδή στην παρέα του Ραπτόπουλου δεν θα βρει κάποιον ο οποίος θα είναι κρύος χλιαρός. Θα βρει. Αλφα Ρωμαίο με 220 άλογα. Με έντονα τα περαμέντα. Έντονα τα περαμέντα. Μα πρέπει, ρε φίλε, όταν λες κάτι πρέπει να το τεκμηριώνεις ή πρέπει τουλάχιστον να το πιστεύεις. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγο να το λες. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίθεν, είναι ρηχοί κτλ. Ο γιατρός είναι έντονη προσωπικότητα και κατέχει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ για μένα. Εγώ δεν έχω πολλές διαφωνίες του. Συμφωνώ στο 80% σε πολλά πράγματα. Εντάξει, τώρα αυτό με τον Αραούχο δεν συμφωνώ. Είναι μια αιρετική τοποθέτηση. Ναι, δεν συμφωνώ. Η ανάλυση του για το θέμα του Αραούχο. Ναι, εσύ συμφωνεί με μένα ή με τον γιατρό στο θέμα του Αραούχο. Θα φτάσω εκεί, θα φτάσω εκεί. Εκεί θέλω να φτάσω. Ένα από τα ερωτήματά μου είναι γι' αυτό. Ο Αραούχο. Ένα από τα ερωτήματά μου είναι γι' αυτό. Για μένα. Ποιο συμπαίχτε. Μπράβο, θα ήταν λάθος η απόφαση. Θα ήταν λάθος η απόφαση. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Δεν διαφωνούμε. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Θα σου το πω αυτό σε λίγο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου πω, σε πήρα πριν δύο μέρες και μιλήσαμε για το offside. Μου είπες ότι εγώ πιστεύω πως το goal είναι δεν είναι offside. Το goal είπα ότι είναι offside, αλλά μετά, επειδή το 2017 την τροποποίηση δεν την είχα πάρει χαμπάρι, γιατί έχω να πάω τρία χρόνια για μένα, φίλε μου, σε σεμινάριο διαιτητών, δεν το ήξερα. Ωραία. Για μένα η προσέγγιση του offside είναι, για μένα είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει. Είναι το θέμα για ποιο λόγο το offside αναιρέθηκε.
Ποιο μίλησε στο ακουστικό εκείνη την ώρα στον βοηθό, εκείνη τα μπακέρα. Και όχι αν ήταν ή δεν ήταν offside που διαφώνησαν καθηγητές διαιτησίας. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ωραία, και μας τα έχουν κάνει τούμπαρα εδώ μέρες αν ήταν offside ή δεν ήταν. Η τα μπακέρα είναι ποιο υπέδειξε στον βοηθό να αναιρέσει το offside. Ή μετά το ντου ή οτιδήποτε. Εκείνη τα μπακέρα. Ακόμα μιλάμε και δεν ξέρουμε αν ήταν ή δεν ήταν offside. Το οποίο δεν είναι το ζητούμενο. Ωραία, ξέρετε, δεν μ' άρεσε, το μόνο που δεν μ' άρεσε να δω, γιατί εγώ πιστεύω πως είναι αντικειμενικός, έτσι, όσο μπορεί να είναι φυσικά, έτσι εννοείται. Μου είπε, ας πούμε, χθες με τον κόκκινο, νομίζω ήταν, και είπε πως δεν ξέραν καλύτερο ο Μπακασέτας. Δηλαδή, από το συντροπητικό κανάλι η γραμμή δεν ισχύει. Τι είναι, φώτος ο πίνε. Το βλέπεις καθαρά πως δεν καλύπτει. Πάλι εκεί στεκόμαστε. Για μένα είναι λάθος. Άρα τώρα όλοι όμως. Όσο στεκόμαστε στο αν ήταν ή δεν ήταν offside, αποπροσανατολίζεται η όλη η ιστορία, να πούμε. Θουβού ακροατής, ο γιατρός έχει 100 κιλά αρχή. Μπράβο του, λέει ο Θουβού. Το πρασινοσκούλικο, όχι το κοινικοσκούλικο, πρασινοσκούλικο είναι πασοξής 67ης στη γειτονιά μου και παλιός υπάλληλος της τράπεζας, πασόκαρος. Πες στο γιατρό ότι είναι μεγάλη απώλεια η αποχώρησή του από τα Ερτζιανά και ειδικά από την εκπομπή σου. Τον εκτιμώ αφάνταστα γιατί έχει άποψη και την υποστηρίζει με γνώση και αξιοπρέπεια. Το ξαναλέω, είναι λάθος η αποχώρησή του. Πολλά μηνύματα. Πάμε στους τρεις τελευταίους. Θα προσπαθήσουμε να το μεταπίσουμε το γιατρό. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα. Εγώ δεν θα μιλήσω ως οπαδό σήμερα του Ηρακλή που είμαι, αλλά ως διαιτητής, γιατί έχω τελειώσει η σχολή διαιτησίας. Έχω παρακολουθήσει εκατοντάδες σεμινάρια με τους μεγάλους δασκάλους σας στο Γέραγα και Γεωργίου, οι οποίοι λέγανε το εξής: δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Μπράβο. Βασικό. Επίσης, οι διαιτητής και επόπτες παίζουν το διαγώνιο σύστημα, που σημαίνει ότι ο επόπτης ήταν εκεί που ήταν, απέναντι και πίσω από τους παίχτες, λίγο έξω από την περιοχή, ώστε να ελέγχει όλη την περιοχή, αλλά και να βλέπει τον επόπτη, είναι ο διαιτητής. Τέλεια. Ο διαιτητής, ναι, μεν συμβουλεύεται τον επόπτη, όπως είπες και εσύ, αλλά ο διαιτητής θα πάρει την τελική απόφαση. Από τη στιγμή που πήρανε και οι δύο ομόφωνη απόφαση, δεν είχαν δικαίωμα αυτό το, έστω και λάθος να ήταν, να το αναιρέσουμε ένα άλλο λάθος. Δηλαδή, γυρνώντας πίσω και κάνοντας οτιδήποτε άλλο, έστω και αν οποιοδήποτε τέταρτος τους έλεγε οτιδήποτε. Γιατί ο τέταρτος δεν είχε το δικαίωμα να παρέμβει για το συγκεκριμένο, γιατί δεν ήταν καν στην ίδια ευθεία, δεν ήταν πουθενά, έτσι. Αγαπητέ μου, μία ερώτηση. Ναι. Μία ερώτηση. Λοιπόν, για το θέμα του offside, την ευθύνη στις 9 της 10. Του τη σφύριξε ο δημοσιογράφος της Νόβα. Άλλο λέω ο Δημητριάδης πήγε στον τέταρτο και έτσι ξεκίνησε. Γι' αυτό όρμηξε ο Κοντός. Ο Κομίνης, λοιπόν, μην έχοντας προσωπική αντίληψη για τη φάση, όντας διαιτητής, για το αν είναι ή όχι offside, τον καλεί ο επόπτης σε δεύτερη φάση, ίσως και λαθασμένα, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Μετά, για ποιο λόγο πρέπει να επιρρύψουμε την ευθύνη στο διαιτητή και όχι στον βοηθό, ο οποίος του είπε ότι ξέρεις την offside, ακύρωσέ το. Εγώ, αν είμαι διαιτητής που δεν έχω άποψη της φάσης, γιατί δεν είμαι στην ίδια ευθεία, πώς εγώ πρέπει να αξιολογήσω εκείνη την ώρα τη γνώμη του επόπτη που μου λέει ακύρωσέ το την offside? Προλαβαίνει ο επόπτης να του πει, ξέρεις τι είναι το τέταρτο, η απόφαση του ή του καμέραμαν? Εγώ είναι γνωστό ότι είμαι ενάντια στον ΠΑΟΚ, έτσι, λόγω του ότι είμαι Ηράκλης. Δεν είναι θέμα αυτό. Εδώ τώρα αξιολογούμε τα πράγματα όπως γίνανε. Δεν υπάρχουν θέμα για τα οπαδικά τώρα εδώ. Κάτσε λίγο να ακούσεις, λοιπόν, για να σε απαντήσεις αυτό που θες. Ωραία. Από τη στιγμή που ο επόπτης ξεκίνησε να πάει στη Σένδα, σημαίνει ότι εκείνη την ώρα δεν είδε offside. Μπράβο. Δεν μπορούσε, τι να πει ξανά ο επόπτης, να το ξανασκεφτεί μετά ότι ήτανε και να πει τον διαιτητή. Συμφωνώ. Τεράστια ευθύνη του επόπτη που δεν σήκωσε κατευθείαν το σημαίακι. Τεράστια η ευθύνη και ίσως η πρωταρχική ευθύνη του επόπτη. Δεν πίστευε ότι είναι offside. Γι' αυτό ξεκίνησε να φύγει προς τα πίσω. Συμφωνώ μαζί σου. Το μεγάλο λάθος, το μεγαλύτερο λάθος που πρέπει να καταλογίσουμε είναι η ποδοσφαιρική, μέσα σε εισαγωγικά, ανοησία του Μαουρίτσιο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την φάση. Δεν μπορούσε να επηρεάσει καν τη φάση, δεν μπορούσε να κάνει οτιδήποτε και πήγε και χώθηκε εκεί μέσα χωρίς να το σπέρνουν. Όπως έκανε μεγάλο λάθος επίσης και με την Τρίπολη στην περίπτωση του offside, όπως και με την Τρίπολη στην περίπτωση του γκολ στο 3-2. Ο άνθρωπος δεν έχει μυαλό, εντάξει, αλλά το δεν έχει μυαλό με το να επηρεάζει τη φάση τη συγκεκριμένη, δεν επηρεάζει τη φάση. Γιατί να κάνουμε τώρα. Και δεν είμαι στο παοξής και το λέω αντικειμενικά. Ο επόπτης ξεκίνησε να φύγει για να κατοχυρώσει τον γκολ, ο διαιτητής ξεκίνησε να φύγει για να κατοχυρώσει τον γκολ, για άγνωστο. Άρα εκεί είναι η ευθύνη. Και όχι ότι κάποιος είπε τον Κομίνη, είπε κάποιος τον βοηθό. Ο βοηθός πήρε την ευθύνη πάνω του σε εκείνη τη φάση. Ο βοηθός δεν μπορεί να πάρει καμία ευθύνη πάνω του, φίλε μου.
Ο διαιτητής την παίρνει όλη την ευθύνη πάνω του. Αυτός είναι που παίρνει την τελική απόφαση. Αυτό που έλεγε ο κτηνίατρος. Ναι, αλλά ο διαιτητής δεν έχει την αίσθηση αν είναι offside ή όχι, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ο επόπτης ήταν στην ίδια ευθεία. Δεν ήταν ο διαιτητής. Άλλο λέει, ρε. Την τελική απόφαση όπως δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτό έλεγε ο γιατρός. Αλλά 9 στις 10 φορές ο διαιτητής σέβεται για το θέμα του offside. Την απόφαση του βοηθού. Αυτό λέμε τώρα. 9 στις 10 φορές, αν του πει σηκώσει το σημαίακι, τον οποίο ο βοηθός είναι offside, το σέβεται ο διαιτητής. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πολλές φορές έχει γίνει ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να συμβουλευτεί τον επόπτη και να πάρει ο ίδιος την απόφαση. Ναι. Πόσες φορές έχει πάρει αντίθετη απόφαση ο διαιτητής σε αυτό. Αρκετές φορές το έχω δει. Αυτό λέμε, ρε Σιραπτό, που λέει αυτό λέμε. Αυτό ναι. 10% ο διαιτητής θα διαφωνήσει με τον επόπτη για υπόθεση offside. Ναι. Αυτό όμως, θέλουμε να πούμε. Πάλι όμως εκτός, η την παίρνει αυτός. Αυτό λέει. Εκτός δεν διαφωνούμε βέβαια, σε αυτό. Ναι. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε βέβαια, σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε βέβαια, σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε βέβαια, σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαιτητής από εκεί που είναι. Διαφωνούμε σε αυτό.